Και μη το πατήσει και μου τσακιστεί. Το μπαμπά μου φοβάμαι που θα είναι σπίτι τώρα με. Υπάρχει. Καλημέρα, 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 φίλοι μου κλεφιατέ. Να πω μια καλημέρα και θα σηκωθώ. Καλημέρα. Θέλουμε μια φούρλα όμως. Παιδιά, στη φούρλα σηκώνεται και φαίνεται από πουδάκι. Γι' αυτό το ζήτησα. Νιώθω ξαφνικά μαθήτρια 15 χρόνια. Τρελάθηκα στα 34. Καλημέρα. Είναι ωραία αυτό. Καλημέρα. Κιουνεφί. Κιουνεφέ. Αυτό είναι καλά. Πολύτικο γλυκό σε πολύ πολύ λίγα λεπτά. Ξέρετε ποιο είναι αυτό που έχει το καταήφι απ' έξω. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω ότι θα μάθω πώς γίνεται το κινεφέο. Όσες φορές έχω ταξιδέψει Κωνσταντινούπολη, είναι το πρώτο πράγμα που κάνω και πηγαίνω και τρώω. Λοιπόν, όχι αυτό. Δεν μου αρέσει αυτό το πλάνο, σου λέω. Με κοντένει. Δείξ' το ωραίο. Μην το φάρτο. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Βγάλτε αυτήν την κάμερα. Δεν τη θέλω. Πάμε να πούμε στο Instagram. Πάμε να πούμε στο Instagram. Για να δείτε τι φοράω σήμερα και νομίζω είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά είναι υπερβολικά κοντό για κάποιο λόγο. Αμέσως μετά την εκπομπή θα σας το δώσω και εδώ, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Είναι μια φούστα που είναι κλος. Κανονικά, να σας πω την αλήθεια, υπό άλλες συνθήκες θα τη φορούσα με μπότες. Γιατί ταιριάζει πάρα πολύ σαν στυλ. Όμως επειδή ο καιρός ακόμα δεν έχει κρυώσει, τη φοράω με ένα ζευγάρι ψιλοτάκουνες γόμες βινίλ, οι οποίες είναι φετινές. Αμέσως μετά την εκπομπή θα το κάνω δώρο όλο το σύνολο, να ξέρετε, με ένα πολύ ωραίο πουκαμισάκι. Στάσπρο, μαύρη η μάρα μου έχει πιάσει και τα μαλλιά ψηλά. Δείξτε και τα σκουλαρικάκια μου τι ωραία που είναι. Μικρά σκουλαρικάκια. Α, φανταστικά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Το τι έχουμε ετοιμάσει σήμερα δεν καταλαβαίνετε, αλλά πάω στην παρέα μου. Πάω στην παρέα μου. Διότι έχουμε ένα θέμα. Θα πηγαίνω έτσι. Βρε, πήγαινε ελεύθερα. Δεν παιδί μου. Θα μου πεις, κούκλα μου, τι ήθελες και το βάλες. Τι ήθελες και. Θα πήγαινε στο Next Top Model, θα πήγαινε έτσι, θα μου λέει ο σκουλός κούκλα μου, αφού δεν το υποστηρίζεις, τι το φοράς. Γιατί δεν έχουμε πόδι. Δεν έχουμε πόδι να στηρίξουμε αυτή την φούστα. Έλα, σε παρακαλώ. Θέλω να σας είμαι ειλικρινής. Χθες, το Next GNTM, συγκινήθηκα πολύ. Συγκινήθηκα πολύ με την Άννα Χατζηστεφάνου, καλά τα λέω. Ναι, ναι. Ένα κορίτσι που η μισή είναι Φιλιππινέζα και η άλλη μισή είναι Ελληνίδα. Και είχε μία συγκλονιστική ιστορία, το γλυκό μου, είχε μία συγκλονιστική ιστορία. Θέλω να δούμε το απόσπασμα. Παρακαλώ. Βλέπετε ταυτόχρονα τη φωτογραφία και μην σχολιάζετε, Γρηγόρη μου. Είναι η Πόζα Φίδη. Και το παίρνει και το ακουμπά δίπλα στο στόμα. Και ό,τι ήθελε προκύψει. Να ρωτήσω κάτι, με εγγύνει αληθινό το φίδι. Τι θα είναι, πλασικό. Παιδιά, θα είναι αληθινό, γιατί αλλιώ η δοκιμασία δεν θα είχε νόημα. Η δοκιμασία δηλαδή, αν φοβάσαι τα φίδια. Είναι δυσκολία πάντα. Το ξέρουμε αυτό στο GNTM. Προσοχή, διαρροή σοκ. Για πρώτη φορά βλέπουμε φωτογραφία από την πρώτη δοκιμασία. Και αυτά γίνονται στο εξωτερικό, στο αμερικάνικο. Γίνεται χαμός, βάζουν φίδια, πίθωνες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Στο ελληνικό όμως πέρυσι είχατε βάλει φίδια. Όχι, εμείς δεν είχαμε. Παλιά είχαν βάλει. Εμείς δεν είχαμε φωτογραφηθεί με φίδια, αλλά εντάξει, και εμείς τραβήξαμε. Φίδια να μεσάσετε. Είχαμε φίδια, άλλα φίδια εμείς. Τα είχαμε αλλού τα φίδια εμείς. Για να ξέρετε. Πώς τη βλέπετε τη φωτογραφία της Κέισι, θα σας αρέσει. Για μια χαρά είναι η κοπέλα. Τι λέτε εμένα τώρα. Μου αρέσει κορίτσια. Η Κέισι. Εμένα μου αρέσει η Κέισι γενικά. Θαύμα. Μικαέλα. Ο σκουλός θα έλεγε ότι δεν φαίνονται τα δάχτυλα. Βέβαια, ναι. Δεν φαίνεται τα χέρια. Παιδιά, έχει πολύ δίκιο η Μικαέλα. Φαίνεται σαν ένα κομμένο το χέρι. Αλλά φαντάζομαι ότι εκείνη την ώρα. Πώς θα αρπάξει το φίδι. Είναι και ο τρόμος σας όταν πρέπει να φωτογραφηθείτε με κάτι τέτοιο. Ποντική φίδι, κάτι παλιό. Δεν είναι μόνο τρόμο. Ναι, να τα βγάλει μια λόγια. Όχι, δεν του βάλει. Μικαέλα. Τι λε. Μικαέλα. Δεν τη αρέσει. Έχει σοκαριστεί. Δεν σ' αρέσει. Όχι, εγώ θα το έκανα. Θα το έκανε. Όλοι θα το κάναμε. Όσες πάμε. Γενικά, εγώ στο GNTM περίμενα να κάνουμε τέτοια πράγματα. Έτσι, πιο δύσκολα, πιο όπως παλιά, όπως εξωτερικό. Δηλαδή, είσαι κανονικό μοντέλο, ρε παιδί μου. Ωραία, θα σας δείξω και άλλη μια κοπέλα. Έχουμε μια κοπέλα που δεν έχουμε δει ακόμα στο audition. Έχει περάσει μέσα στο σπίτι μας, έχει κάνει την αποκάλυψη με εκεί, την Ήλδα. Ήλδα, ναι. Ήλδα, συγγνώμη. Ήλδα, ναι. Ήλδα τη γνωρίζω και προσωπικά, οπότε ξέρω ότι έχει μπει, ναι. Α,
Αυτή είναι η φωτογραφία της. Όχι. Α, αυτή είναι η Ίλντα. Αυτή είναι η Ίλντα. Είναι η κοπέλα από την Αλβανία που έχουμε μπει, ότι έχει περάσει μέσα στο παιχνίδι. Είναι πολύ ωραίο κορίτσι. Α, η φιλενάδα σου. Οπότε την έχουμε και με φίδι τη συγκεκριμένη. Ναι, την έχουμε και τη συγκεκριμένη. Α, είναι χάλια. Εδώ φαίνεται το χέρι, όπως βλέπετε. Τραγωδία. Εδώ φαίνεται μόνο το χέρι όμως. Υπάρχει και ένα πρόβλημα με την φωτογραφία. Μπορεί να μην είναι αυτή η τελική φωτογραφία που έχουν διαλέξει. Έχουμε τα τεστ σοτς εδώ. Να κάνω μια ερώτηση, κορίτσια. Τώρα αυτή η φωτογραφία, δεν ξέρω, στο σκουλό που το αρέσουν κάτι άβαφα, επειδή και εγώ έχω φωτογραφεί με σκουλό. Καλά, βέβαια, εγώ είμαι παρουσιάστρια, είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό θεωρείται καλό που βλέπουμε στα reality? Εμένα αισθητικά δεν μου αρέσει τώρα η κοπέλα έτσι πώς την έχουν κάνει. Ούτε εμένα μου αρέσει, απλά να ξέρετε κάτι, ότι πολλές φορές οι φωτογραφίες που βγάζουν στο πλατό και επιλέγουν οι ίδιοι, γιατί εμείς δεν ξέρουμε τι φωτογραφίες έχουμε κάνει. Βέβαια. Είναι αυτά που τους βολεύουν σε εισαγωγικά. Α, δηλαδή, πώς σου κάνουν τη χειρότερη. Αν σε διώξουν, θα σου βγάλουν τη χειρότερη. Ωραίο. Καταλάβατε. Νομίζω ότι αυτό είναι σκληρό που το λες. Το λέω και το βίωσα, δεν το λέω. Εσύ δηλαδή είδες καλύτερη φωτογραφία, αλλά καλύτερη μπορεί να είναι για τα δικά σου γούστα. Για του επιστήμονα, του καλλιτέχνη μπορεί να είναι μια άλλη, καταλαβες. Μην το βλέπεις έτσι. Εγώ το βλέπω έτσι. Αυτό και το παίρνω το κορίτσι έτσι όπως είναι έτσι φωτογραφημένο. Είναι. Όχι το κορίτσι, αλλά το χέρι αυτό δεν το παίρνες. Το χέρι ναι, άμα είναι διαφήμιση μόνο για δαχτυλίδια. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, κορίτσια μου, θα πάμε σε μια άλλη κοπέλα που ήταν μαζί σας πέρσι. Γρηγόρη Χρύσα, θυμάστε και εσείς σίγουρα. Ωραίο κορίτσι, πολύ όμορφο κορίτσι. Η Άννα Μανατίδου. Η οποία ήταν πέρσι, μας μιλάει αποκλειστικά στο GNTM. Και αναφέρεται και σε εσάς. Ποια ήταν η άλλη στην τριάδα της φωτιάς, ήταν οι δύο. Η Εύη. Παιδιά, αν δεν αναφερθεί σε εμάς, πού θα πάει. Κάνατε παρέα με την κοπέλα. Καλές τα μαχαίρια ήταν. Α, υπέροχα. Για πάμε. Ωραία είναι πάντα αντικειμενικά. Θα μου πείτε και μετά. Ποιον μιλάτε, παιδιά. Για να δούμε τι μας είπε. Άννα, καλησπέρα. Έχει περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα που έχεις βγει από το παιχνίδι. Αποκόμισες πράγματα, επαγγελματικά σου άνοιξαν οι δρόμοι. Όταν το προσπαθείς, σίγουρα έρχονται πράγματα. Είναι καλό να κοιτάμε θετικά για να ευελπιστούμε στο κάτι καλύτερο και να βάζουμε στόχους και όνειρα. Αλλά η Ελλάδα θεωρώ ότι τόσο στη μόδα ευδοκιμεί πάρα πολύ. Δηλαδή, θεωρώ ότι κάποιος για να πετύχει αυτό το χώρο θα χρειάζεται να πήγε στο εξωτερικό. Τριάδα φωτιά, θυμόμαστε όλοι ότι στο σπίτι έτσι είχατε κάποια διαμάχη. Τώρα πώς είστε σήμερα, γιατί έχουμε και τη Μέγκη στην εκπομπή. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι με τη μόνη τριάδα τη φωτιά που έλυσα λίγο τις διαφορές μου και τη είπα ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα, είναι η Μικαέλα. Δηλαδή, ακόμα και τώρα μιλάμε. Νιώθεις ότι πρέπει να σου ζητήσουν συγγνώμη? Θεωρώ ότι με έκριναν άνευ λόγου. Με καμία κοπέλα δεν έκανα ποτέ παρέα τόσο κοντά για να με κρίνουν, να κρίνουν την προσωπικότητά μου. Δεν πειράζει, ό,τι και να πάνε νερό και αλάτι για μένα, δεν θέλω να κρατήσω κακή. Μέγκη Τρίο, στη Μέγκη τι θέλεις να πεις? Τίποτα, καλή επιτυχία στο νέο της ξεκίνημα. Θα βγείτε για καφέ με τη Μέγκη? Καλά, εντάξει. Εντάξει, ακούω ότι λέει πράγματα, οπότε οκ, δεν θέλω να το συνεχίσω σχετικά με αυτό. Όσο απαντάς, όσο δίνεις και αξία λίγο σε κάποια πράγματα, είμαι εδώ να λύσω πράγματα, αλλά όχι να απαντήσω την αρνητική κριτική. Το φετινό GNTM πώς το βλέπεις? Μου αρέσει πάρα πολύ που βλέπω στα casting νέα κορίτσια φρέσκα. Μ' αρέσει που είναι πολύ φυσικές, δηλαδή δεν έχουν πειράξει καθόλου το πρόσωπό τους. Είναι άβαφες όλες, προετοιμασμένες πλέον, εντάξει. Εντάξει, η κριτική επιτροπή, μ' αρέσει που βγάζουμε ένα έτσι ωραίο ευχάριστο κλίμα στα κορίτσια, που είναι λίγο πιο διασκεδαστική. Ξέρουμε ότι χώρισες. Ναι, χώρισα, έχω χωρίσει οριστικά. Ίσως σε αυτό ευθύνεται ότι είμαι και φρέσκια. Αλήθεια. Εννοείται. Δηλαδή είσαι χαρούμενη. Ο χωρισμός αυτός έπρεπε να γίνει? Πιστεύω ότι έπρεπε να γίνει, ναι. Ήταν θέμα χρόνου βασικά να γίνει. Έλενα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, να πω ότι ενώ δέχθηκες πρόταση να είσαι στο φετινό GNTM, είσαι η αδερφή της Άννας, είπες όχι και θέλω το λόγο. Ασχολούμαι με άλλα πράγματα. Ασχολούμαι με τον αθλητισμό, σπουδάζω ακόμα. Δεν έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο, οπότε δεν θα ήθελα να το μπλέξω και με ένα κόμμα και να τα αφήσω κάποια πράγματα στη μέση. Θέλω να μου πεις ποια ήταν εκείνη η στιγμή που πραγματικά, όταν ήταν στο σπίτι η Άννα, ήθελες να μπεις μέσα και να τις ξεμαλιάσεις όλες. Επειδή δεν ήξερα αν η Άννα τα ξέρει αυτά που βλέπαμε εμείς από πίσω, Δεν θύμωνα και τόσο, γιατί λέω αν το κάνω αυτό μπροστά της, τότε θα θύμωνα πιο πολύ. Αυτό κάνω από πίσω. Ο μπαμπάς σας είναι ταχυδακτυλουργός, ναι. Σωστά. Συμμετέχετε στα σοου του? Ακόμα συμμετέχουμε στα σοου του πατέρα μου, όσο εγώ μπορούμε. Εγώ λίγο πιο ενεργά. Ναι, είναι λίγο πιο ενεργά από μένα. Ωραίο σοι. Μπαμπά, ταχυδακτυλουργό, θείο ποδοσφαιριστή πρώην. Πετάει καρφιά, Μέγκη μου. Με τη Μικαέλα τα έχει βρει, είπε. Τη Μέγκη αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πετάει καρφιά, γιατί πάντα πέταγε καρφιά. Στο όνομά μου έχει φτάσει τέταρτη στο παιχνίδι, παιδιά. Πάνω σε μένα έφτασε τέταρτη. Σ' αγαπώ, βαθιά. Ήμαρτον, δηλαδή, οκ. Okay. Από εκεί και πέρα, αν δεν ασχολιόταν και μαζί μου, τώρα έχει ένα YouTube channel και συνέχεια ανεβάζει δικά μου βίντεο και σχολιάζει. Αλήθεια. Εννοείται. Δικά σου. Γιατί εγώ ξέρω κάτι προϊόντα προωθεί, καλά πάει. Προωθεί, αλλά
ανεβάζει στο YouTube channel τη βιντεάκια παλιά από εμά μέσα στο σπίτι και με σχολιάζει ακόμα. Πάντως, βρε Μέγκη μου, δεν ήταν πολύ επιθετική απέναντι σε εσένα. Βέβαια, γιατί ήταν πίσω από την κάμερα. Μπροστά στην κάμερα είναι νεράιδα. Αυτό γίνεται. Μονίμως. Να σου πω, μπροστά στην κάμερα ήταν, μας μίλησε αποκλειστικά και ξέρω ότι είσαι στην εκπομπή. Θα μπορούσε να πετάξει. Μπράβο. Ήταν πολύ συγκεκριμένα αυτά. Πόσο παραπάντα. Εντάξει, όχι, δεν θα δείξει ποτέ αυτό που είναι ακριβώς το στυλ της μπροστά στις κάμερες. Είναι πάντα πολύ διακριτική. Είναι ψεύτικη δηλαδή. Τι είναι, για μένα είναι διπρόσωπη, παιδιά. Το έχω πει και στο παιχνίδι, το λέω και πάλι στο πρωινό και θα το λέω. Γιατί δεν κάνεις μια προσπάθεια λίγο να τα βρείτε. Παιδιά, με έχει μπλοκάρει συγκεκριμένη. Από παντού. Από παντού. Και από Instagram. Ναι. Δηλαδή, την πάρεις τηλέφωνο. Να, μαζεύω. Θα σου δώσω εγώ το κινητό, την πάρεις την κοπέλα. Να τα βρείτε. Την είχα πάρει τηλέφωνο για μια δουλειά και είναι παρόν και η Μικαέλα σε αυτό. Παρούσα, ναι. Σα συνδυαστούν καμιά φορά, ξέρει για σένα. Δεν το κάνω αντικά. Και είχε πει μετά ότι την παίρνω τηλέφωνο και την παρακαλάω και κάτι. Τι είχε γίνει η Μικαέλα? Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Βέβαια, την είχαμε πάρει τηλέφωνο για να την προτείνω να κάνουμε ένα κατάλογο με τα μαλλιά. Ναι. Στα Angels και είχα μιλήσει πολύ λίγο μαζί της και είχε πάει. Και δεν ήθελα. Και είχε πει ότι και καλά. Μπορεί την παίρνω, να μην ήθελε παρακαλώ. Να κάνει μαλλιά η κοπέλα. Εγώ είχα μιλήσει μαζί της για μια άλλη δουλειά, για μια φωτογράφηση που θα κάνω μαζί της. Και εμείς που θα έχουμε. Εδώ κρατώ για σένα. Αλληλούια, αλληλούια. Βοήθειά μας. Έχεις σπουδάσει καθόλου για τη μουσική ή κάτι άλλο? Περισσότερο στην εκκλησία με τη χοροδία που ασχολούμαι και που πηγαίνω, στη δεύτερη θεία λειτουργία. Α, σηκωνόσουν τις 5 ώρα το πρωί. Δεν θα τα έλεγα. Πήγαινες, έκανες τα ρεπό του αλλουνού. Ναι, κύριε. Έτσι κάνει το τραγούδι. Θέλετε ακαπέλα? Κοίταξε. Αν δεν το καταφέρεις, μην πάθει κάτι η υγεία σου. Κάτι αλλάζει, κάτι μ' ανεβάζει. Επειδή είναι η μουσική του Φίβου, να πάρω τον Φίβο τηλέφωνο και τον καθησυχάσω. Και να του πω, δεν το έγραψες έτσι. Δεν ήταν αυτές οι νότες, ήταν άλλες. Η γνώμη σου είναι. Πραγματικά, δεν το έχεις πολύ. Τέτοια ωραία μέσα για τι θα θέλες να κάνουμε οι δυο μας. Βλέπω έναν άνθρωπο που είναι 27 χρονών και τραγουδάει λίγο σαν να κάνουμε ένα soundtrack για την Disney. Τώρα, πώς να σου το πω, δεν ξέρω. Όλα σ' αγαπάνε. Είσαι ερωτευμένος? Εδώ και 1,5 χρόνο δυστυχώς. Δεν φαίνεται αυτό όμως. Μην το ακούσει η κοπέλα σου αυτό. Πώς, δηλαδή να της το πεις αυτό το πράγμα έτσι, γιατί. Δυστυχώς η κοπέλα μου είναι εκεί. Α, κλείς τα αυτιά σου. Έλα μέσα σε παρακαλώ. Πόσο σε αγαπάει? Πολύ. Κορίτσι μου, εσύ να τον αγαπάς. Μην ακούς κανέναν. Τον αγαπάω πολύ. Αυτό το σημειοτύπο γυρίστηκε και θα υπάρχει forever and ever. Για πάντα. Τι είπες τώρα? Θα είναι μαζί σου όλη τη ζωή σου. Είσαι έτοιμος γι' αυτό? Λοιπόν, θέλω να πω κάτι να σχολιάσω πρώτα. Ο κύριος που είδαμε ο ένας είναι με τα μουσια, ο κύριος Γεματούλης λίγο. Είναι ο Ζόγκ, όχι ο πρώτος Ζόγκ, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή. Ο Ζόγκ που ήταν στον Αλφα, στο μεγάλο παζάρι. Στο μεγάλο, με τον Ανδρέα. Το θυμάσαι. Με τον Ανδρέα Μικρούτσικο στον Αλφα. Λεγόταν το πιο μεγάλο παζάρι, ήταν σωστά. Την σεζόν 2007-2008. Αυτός είναι. Πω, είδα. Νάτο. Αυτό είναι. Ναι, δεν φαίνεται καθόλου βέβαια με το καπέλο έτσι. Παιδιά, αυτό πρέπει να είναι. Ναι, άσπρησε, αυτό πρέπει να είναι. Ναι, και μετά που τον βλέπουμε και πηγαίνει πάνω, εδώ θα τον καταλάβετε. Όχι ο πρώτο, σα λέω, ο πρώτο και φύγει από τη ζωή, ο δεύτερο. Ναι. Που αυτός είναι, αυτός είναι, αυτός είναι. Αυτός είναι. Ναι, πρέπει να επιλέξουμε την κουρτίνα 3 για να τον δούμε. Τον περάσαν τον άνθρωπο, αυτό είναι το θέμα. Άκουσε τη φωνή σου. Έτσι όπω τον είδε, τον πέρναγε, λε. Μπράβο, Γρήγορα. Μεγάλη παιδιά. Είναι και μερικέ φορέ που παρασύρεσε από μια καλή. Νάτο, παιδιά, αυτό είναι. Το βρήκε η εκπομπή η ομάδα μα. Μπράβο, παιδιά, αυτό είναι. Ανδρέα, που είσαι. Λοιπόν, αυτός είναι. Απλά άσπρης ο άνθρωπος. Ο πρωτοξάδελφος σου Γιοκαρίνη είχε την καλή φωνή. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις, μην το χάσετε το απόψινό επεισόδιο, είναι φανταστικό. Καλά, έρχεται ένα δείγμα. Το διαβάζω από το πρωί και λέω, καλά, η Γιώτα μπήκε στη διαδικασία να στείλει αυτό το mail. Πώς θα το οπτικοποιήσουμε? Είναι όμως ένα πολύ σοβαρό δίλημα που θέλει τη δικιά σας βοήθεια. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις ερχόμαστε με ένα υπερδίλημα. Θέλω να χωρίσουμε. Αμά, σε παρακαλώ, μην ανακατεύεσαι. Υπάρχει άλλο στη ζωή μου. Θέλω να μάθω αν το έχεις μετανιώσει. Μαριάννα μου δεν μπορεί να κάνει παιδί. Αν ανακατεύεσαι και πεις κάτι στον Αλέξη,
δίλημα, δεν ξέρω τι να κάνω. Στις 11:30, τα δικά σας διλήμματα. Ακριβώς. Εδώ είμαστε, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Στην παρέα μας είναι και η κυρία Μημαρίδη, φανταστική μεταμόδη. Πώς είστε, τι κάνετε? Εδώ, το θέμα, είμαστε πολύ καλά. Και... άκουσα ότι πάλι πέθανε ένα νέο παιδί. Ποιος πέθανε? Εχθές που το είπατε σήμερα. Α, για τον Πάνο Ζάρλα. Ναι. Όχι, όχι, έχει γίνει εδώ και καιρό. Έχει χαθεί εδώ και καιρό. Πάλι θα τσακωθώ με την κουμπάρα. Και επειδή είχε την απορία την άλλη φορά πώς μπορεί κανείς να τσακωθεί για ένα θάνατο, είναι το θέμα περί αθανασίας της ψυχής. Αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το δίλημα της κυρίας Γιώτας. Και λέω κυρία Γιώτα, διότι ουσιαστικά η κυρία Γιώτα μας μεταφέρει την ιστορία της κόρης της. Την ιστορία της κόρης της που παίρνει διαζύγιο και δεν καταλαβαίνει το λόγο που χωρίζει. Όμως ανακαλύπτει ένα μεγάλο μυστικό. Α. Και η κυρία Γιώτα λοιπόν βρίσκεται σε δίλημα. Πάμε να δούμε τι μας έχει στείλει. Η μαμά και... δηλαδή παίρνει. Η μαμά έχει στείλει. Α, εντάξει, το δίλημα. Okay. Για πάμε. Όλο άγχη έχω. Με λένε Γιώτα. Η κόρη μου ήταν ερευνιασμένη με ένα χρυσό παιδί. Μέχρι που μια μέρα του ζήτησε να χωρίσουν. Στην αρχή δεν έλεγε σε κανένα μας τίποτα. Ακόμα και όταν ο ερευνιαστικός της ερχόταν σπίτι μου και την παρακαλούσε να γυρίσει, δεν σήκωνε κουβέντα. Κατά τύχη, ανακάλυψα κάτι κρυμμένες εξετάσεις που είχε. Έμαθα ότι δεν μπορεί να κάνει παιδί, γι' αυτό τον χώρισε. Μου είπε πως αν πω κάτι στον ερευνιαστικό της, θα φύγει από το σπίτι και δεν θα την ξαναδώ. Βρίσκομαι σε δίλημα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να πω στον γαμπρό μου ότι η κόρη μου δεν μπορεί να κάνει παιδί και αυτός είναι ο λόγος που τον χώρισε, ή να μην πω τίποτα και να την αφήσω να χωρίσει για να μην τη χάσω. Τηλέφωνο, δεν απαντάει. Το ξέρω ότι με παίρνεις. Πού ήσουν? Είχα πάει μια βόλτα στη μαγαζιά. Καλά. Είσαι κάτι? Κοίταξε, Αλεξή. Όχι, δεν είναι καλά, τίποτα δεν είναι καλά. Τι εννοείς? Θέλω να χωρίσουμε. Να χωρίσουμε? Ναι. Έχω πάρει την αποφασή μου. Τι, έτσι ξαφνικά? Κάτσε, μέχρι χθες λέγαμε ότι για το γάμο κάναμε σχέδια, κάναμε τόσα πράγματα, τόσα όνειρα και μου λες τώρα... Κοίτα, έχουν τελειώσει τα συναισθήματά μου για σένα.
Οπότε εσύ, τι είναι αυτά που μου λες τώρα? Εδώ και καιρό. Και τι κάναμε τόσο καιρό? Δηλαδή με κοροϊδεύεσαι? Το τελευταίο καιρό με κοροϊδεύεσαι που λέγαμε για το γάμο? Αλέξη, δεν είναι ότι δεν σ' αγαπάω. Απλά το σκέφτομαι καιρό. Έχω πάρει την αποφασή μου εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό. Υπάρχει άλλος? Όχι, ποτέ δεν θα σου το κάνω αυτό και το ξέρεις. Πάμε να μου λες τώρα. Εσύ. Κοίτα, δεν νομίζω πως έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Μέχρι το βράδυ θα έχω μαζέψει τα πράγματά μου και θα έχω φύγει. Κάτσε, πάω, στάσου. Δηλαδή τώρα, μιλάς σοβαρά, είναι δηλαδή πραγματικά τέλος αυτό? Έτσι ξαφνικά? Τελικά θα μου πεις γιατί χωρίζεις, αγάπη μου. Μαμά, σε παρακαλώ, μην ανακατεύεσαι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαι μάνωση και δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι. Στενοχωριέμαι. Δεν θέλω να το συζητήσω, μαμά. Το τηλέφωνο. Ναι, Αλέξη. Εδώ είναι, στη δώσω. Δεν θέλει να σου μιλήσει, παλικάρι μου, συγγνώμη. Ναι, πρόσεχε, θα τα πούμε. Είμαι εξωπολύ στενοχωρημένο. Πες μου τι έγινε. Σου φέρθηκε άσχημα κάποια στιγμή? Αυτό σε αγαπάει. Σε κοιτάει στα μάτια και έλειωνε. Μέχρι χθες κάνετε ετοιμασίες για το γάμο σας. Δεν είναι δυνατόν να αλλάξουν έτσι ένα δευτερόλεπτο. Μαμά, μου έχει τελειώσει, το καταλαβαίνεις? Δεν θέλω να συνεχίσω μαζί του. Δεν με πείθεις με αυτό. Λοιπόν, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σεβάσου το ότι δεν θέλω να το συζητήσω. Μάλιστα. Εμείς ξέρουμε ότι έχει πάρει τις ιατρικές εξετάσεις και δεν μπορεί να κάνει παιδί. Εντάξει, εκείνη δεν έχει αποκαλύψει πουθενά την αλήθεια. Πολύ ακραία. Είπατε? Η αντίδρασή της είναι πολύ ακραία. Υπάρχουν γυναίκες που κάπου το κάνουν όμως. Κάπου σε χαρακτήρα όμως μου μοιάζει. Είμαι τον άκρον κι εγώ. Πονάει πόδι, κόβει πόδι. Υπάρχουν γυναίκες που το κάνουν, δηλαδή, να μαθαίνουν ότι δυσκολεύονται. Εις βάρος τους είναι. Αλλά το κάνουν. Ξέρω γυναίκα που αποφάσισε, παντρεμένη, το είπε στον άντρα της βέβαια, αποφάσισε να μην κάνει παιδί επειδή η οικογένεια έχει σχιζοφρένεια και δεν ήθελε να μεταφέρει αυτό δεν το γονίδιο. Δεν μου ακούγεται ακραίο αυτό, παιδιά, επειδή έχει συμβεί, να ξέρω μια τέτοια περίπτωση. Ναι. Ήταν βαρύ το ιστορικό και σε όλες τις γενιές. Και πήραν κοινή απόφαση, βέβαια. Ναι, αλλά μάλιστα θα πρέπει και καταρχήν μην ξεχνάμε ότι η eugenics, η ευγονική, έχει προοδεύσει πάρα πολύ. Ακριβώς. Τι άλλο το δεν θέμα έχει είναι αυτή και δεν μπορεί να κάνει? Το δεν θέμα έχει είναι μήτρα. Ότι εδώ η κόρη της Γιώτας μπορεί δεν να δανειστεί. Δεν ξέρω, χίλια δυο μπορεί να γίνει, αλλά σωστή για κάποιο λόγο αντιδρά ακραία και δεν το έχει πει ούτε στον άντρα της, ούτε στη μητέρα της. Ψηφίζεται μέσω του tvopen.gr. Τι να κάνει λοιπόν? Το ψηφίζετε μέσα από υπολογιστή, λάπτοπ, κινητό, από όπου θέλετε εσείς, κάθετος vote. tvopen.gr. Ποιο είναι το ερώτημα, αν θα κρατήσει το γάμο ή όχι? Το ερώτημα είναι αν θα αποκαλύψει η Γιώτα, η μαμά της, την αλήθεια στον άντρα της ή όχι. Νομίζω ότι θα έπρεπε. Δεν μπορεί να είναι για πάμε δράμα να δούμε. Ναι, είναι η μάνα, δεν είναι η κόρη. Για πάμε να δούμε. Από λεπτό σε λεπτό πρέπει να έρθει να σου φτιάξω ένα καφέ. Όχι, ευχαριστώ πολύ. Θα περιμένω. Δεν θέλω τίποτα. Ευχαριστώ. Να. Αλέξη, τι θες εδώ? Να μιλήσουμε. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Όχι, έχουμε να πούμε πολλά. Αλέξη, φύγε, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ πολύ, κάτσε να μιλήσουμε. Μου χρωστάς μια εξήγηση. Ωραία, πες μου τι συμβαίνει. Έτσι ξαφνικά που θες να χωρίσουμε. Ωραία λοιπόν. Αφού θες να μάθεις λοιπόν, θα σου πω όλη την αλήθεια. Υπάρχει άλλος στη ζωή μου. Τι είπες? Κι είμαι και ερωτευμένη. Μιλάς σοβαρά? Από πότε, πώς έγινε αυτό, πόσο καιρό? Να μην σε νοιάζει το πόσο καιρό. Να μην με νοιάζει τόσο καιρό που με έχεις και με κοροϊδεύεις. Τι είναι αυτά που λες τώρα, πλάκα μου κάνεις, λέγε, είστε συνεννοημένες, τι γίνεται? Αλέξη, πέρασε έξω, δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Πέρασε έξω, με κοροϊδεύεις τόσο καιρό, δηλαδή είσαι πολύ σκάρτη. Φεύγω. Αλλά εμένα δεν με ξαναδείς ποτέ, να το ξέρεις αυτό. Συγγνώμη. Τι έγινε, εσύ το πάνω? Μαμά, μην με πιέζεις κι εσύ. Όταν μίλα η μάνα στα στέκια σε όρθια, πες μου τι έγινε. Ποιος είναι και που τον γνώρισες? Μαμά, να μην σε ενδιαφέρει, εντάξει, κοίτα τη δουλειά σου. Ακού να σου πω, εδώ κουβαλήθηκες πάλι. Άρα έχεις υποχρεώσει να μου πεις τι έγινε. Ήρθες στη μάνα σου. Άφησε με ήσυχη. Τι έγινε, ποιος είναι?
Θέλω να μάθω, απαιτώ! Παράτα με! Δεν είσαι δικό μου παιδί εσύ! Γεια σου, Αλέξη. Μαριάννα. Ποια είναι αυτή. Ποια είναι αυτή. Τίποτα. Μην ανακατεύεσαι. Τι σε νοιάζει, Βιάννη. Τι δουλειά έχεις εδώ. Τι δουλειά έχω εγώ εδώ. Δεν με χώρισες. Τι δουλειά έχεις εδώ. Ναι, αλλά ήθελα να έρθω να σου πω κάτι. Τι να μου πεις. Πες το μου. Βασικά να σου πω κάτι, όχι να μην πεις τίποτα. Να μην με ξανανοχλήσεις. Παρακαλώ πάρα πολύ, φύγε. Μην με ξανανοχλήσεις. Οκ. Όπως θέλεις. Πάμε πάνω. Πάμε. Πες μου τι ήθελε κάτω. Ρε όταν σου μιλάω θα μου... Δεν θα μου γυρνάς την πλάτη. Τι θες ρε παιδί μου, δεν ξέρω σου είπα. Σου έφταλα στο φασέ. Δεν ξέρεις τι δουλειά έχει η πρώην σου κάτω από την πολυκατοικία. Δεν ξέρω τι δουλειά έχει η πρώην μου κάτω από την πολυκατοικία, ναι. Πόσο καιρό γίνεται αυτό. Τι λες, δεν ξέρω. Πόσο καιρό γίνεται, αποκλείται να είναι η πρώτη φορά. Δεν την έχω ξαναδεί από κάτω, το καταλαβαίνεις. Με κοροϊδεύεις, μου λες ψέματα. Μπορείς να ηρεμήσεις, σε παρακαλώ. Όχι βέβαια. Μη φωνάζεις. Πες μου κάτι. Πες μου κάτι. Ωραία, τι. Με χρησιμοποιείς, ε. Γιατί να σε χρησιμοποιώ, την σε θέλω. Ακόμα. Την αγαπώ. Έλα, μην λες βλακίες, βλακίες λες. Γιατί... Α, ναι, έλα, στέλνω βλακίες. Τι νομίζεις ότι δεν ξέρω τι μου γίνεται. Μπορείς να σταματήσεις, παρακαλώ. Με μένας και χαζή. Άφησε με, μην μ' ακουμπάς. Σου μιλάω. Απάντησε μου σε αυτό που σε ρωτάω. Την αγαπάς ακόμα, ε, και με χρησιμοποιείς για να την ξεπεράσεις. Όχι, σου λέω, σταμάτα, πια σταμάτα. Έτσι και μάθω ότι παίζεται κάτι πίσω από την πλάτη μου, θα σας πάρει και θα σας σηκώσει. Έλα εδώ, πού πας τώρα. Περιμένεις κανέναν, μαμά. Όχι, ποιος είναι. Για να δούμε. Αλέξη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, πέρασε. Μπορώ να μιλήσω στη Μαριάννα. Ναι. Μαμά, πήγαινε λίγο μέσα. Πάσε μας μόνος. Μπορούμε να πάμε μέσα να μιλήσουμε λίγο. Όχι, και εδώ καλά είμαστε, Αλέξη. Ωραία. Τότε αφού είμαστε καλά, θέλω να μου πεις τι ήθελες τις προάλλες στο σπίτι μου. Απλά να δω αν είσαι καλά. Αυτό μόνο με ενδιαφέρει. Θέλω να είσαι καλά. Αν είμαι καλά, μόνο γι' αυτό ήρθες. Μόνο γι' αυτό. Σου υπόσχομαι ότι δεν θα σε ξανοχλήσω, δεν θα το ξανακάνω. Με αυτά που κάνεις δεν με αφήνεις να πάω παρακάτω όμως. Συγγνώμη, δεν θα ξαναγίνει. Αλήθεια. Κοίτα, δεν είναι ότι δεν θέλω να ξαναγίνει. Απλά θέλω να μάθω αν το έχεις μετανιώσει. Όχι. Εντάξει. Θα βρει η ψυχή μου αυτό το δίλημα. Ναι, κυρία Μημαρίδη, γιατί δεν λέει την αλήθεια και ισχυρίζεται τέτοια ψέματα ότι έχει άλλον. Λέει ψέματα στη μητέρα της, για ποιο λόγο. Καταρχήν ο νεαρός καλά έκανε και προχωράει τη ζωή του. Αν κάποιος άνθρωπος δεν σε θέλει, έτσι. Εγώ θα πάω παρακάτω. Αντίπεινα. Όχι, όταν σε έναν άντρα λες ότι υπάρχει άλλος, τρελαίνεται εκεί. Τρελαίνεται. Εάν δεν του το έλεγε αυτό, δεν θα προχωρούσε τη ζωή του ο Αλέξης. Και αντίδρα. Και αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο. Σωστά. Αλλά είναι καψούρισμα. Πάμε να δούμε τη συνέχεια. Είναι λίγο δράμα το σημερινό. Είναι. Το δίλημα είναι της μητέρας της. Και όταν η μητέρα της μαθαίνει την αλήθεια, δεν ξέρει τι να κάνει. Να το πει στον Αλέξη ή να μην το πει. Πάμε να δούμε τη συνέχεια, παρακαλώ. Για πες μου, αδερφούλη μου, πώς περνάς, πώς πάει η σχολή, τα μαθήματά σου, πες μου. Άστο, αυτό είναι πικρή ιστορία. Χρωστά 7 μαθήματα. Δεν ξέρω, εγώ έχω μπλέξει με μία τώρα, τρώω όλη τη μέρα μου μαζί της. Δηλαδή δεν. Αλλά ας τα δικά μου. Εσύ πώς είσαι, γιατί δεν σε βλέπω πολύ καλά. Όχι, εντάξει, καλά είμαι. Μη μου πεις ότι σε έβαλε η μαμά. Κοίτα, δεν θα στο κρύψω. Με έβαλε η μαμά να ρωτήσω, αλλά θα ρώταγα έτσι κι αλλιώς, αφού σε βλέπω. Τι, κάτι δεν πάει καλά. Πότε θα πάψει να ανακατεύεται, ε? Από ενδιαφέρον το κάνει. Μάνα σου είναι. Τι θέλεις να κάνει, αφού δεν σε βλέπει καλά. Θα ρωτήσει. Κοίταξε, Κοσμά, δεν θέλω να το συζητήσω. Γιατί... Δεν μπορώ και δεν θέλω. Γιατί, ίσως μπορείς να βοηθήσω κάπως. Όχι, δεν μπορείς. Είναι δικό μου θέμα.
Άμα δεν μου πεις, σίγουρα δεν μπορώ. Κοσμάκη, τα ξεχεί τελειώσει μέσα μου αυτό που ένιωθα. Αυτό είναι όλο. Εγώ πάλι νομίζω ότι δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί δεν μου λες, αφού είμαστε αδέρφια, πάλι τα λέγαμε όλα. Κάποτε, τώρα όμως έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και έχω κι εγώ τα προσωπικά μου. Τι έχεις επιτέλους? Τίποτα, Κοσμά μου, έλα να πούμε τίποτα άλλο, σε παρακαλώ, δεν νιώθω καλά. Σε παρακαλώ, κάνε μου αυτή τη χάρη. Θέλω να σεβαστείς αυτό που σου λέω. Δεν επιμένω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τους έβεσαι. Τα παιδιά μου, η εγκαταστασία τους. Μεγαλώσανε και μυαλό δεν βάλανε. Τι φάκελος είναι αυτός? Γυναικολόγος. Ξέρετε, στις Μαριάννας μου... Η Μαριάννα μου δεν μπορεί να κάνει παιδί. Δεν είναι δυνατόν. Κι εγώ ηλίθια, γιατί τη μάλωνα? Γιατί έψαχνα άλλες αιτίες? Τι μυαλό έχω? Το κοριτσάκι μου, τι περνάει μόνο του? Χριστέ μου, και τα έχει αντέξει. Κι εγώ ηλίθια τη μαλώνω, γιατί? Για μια σχέση. Κι όμως, αν το ξέρω κι ο Αλέξης, θα τη βοηθούσε. Μπορεί να το αποδεχότανε. Δεν είναι το μόνο ζευγάρι που δεν κάνει παιδί. Πρέπει να βρω μια λύση. Πρέπει να βρω τρόπο να τη βοηθήσω. Κάτσε να τον πάνω στήσω. Χριστέ μου, κάτι πρέπει να κάνω. Μανούλα, γύρισα. Μαμά, τι έχεις, τι έπαθες? Τα ξέρω όλα. Ποια όλα? Διέβασε την εξέταση. Μαμά, γιατί ψάχνεις τα πράγματά μου? Γιατί δεν μου το είπες, κοριτσάκι μου, ότι πήγες στο γυναικολόγο και υπάρχει πρόβλημα? Γιατί, μαμά μου, το κάνεις αυτό? Γιατί με παίρνεις σε δυσκολίες? Είμαι μάνα, γιατί δεν μου το είπες? Καθόμαι και σε μαλώνω για ηλίθια πράγματα, αντί να σου συμπαρασταθώ. Έχω στενοχωρηθεί πολύ γιατί σου φέρθηκα έτσι. Αγαπούλα μου, πρέπει να πάμε και σε άλλο γιατρό. Μαμά, πήγα, τα έκανα όλα. Δεν υπάρχει λύση. Υπάρχει, υλικό μου πλάσμα. Η επιστήμη εξελίσσεται καθημερινά. Κάθε μέρα βρίσκονται νέες λύσεις. Εξάλλου ο Αλέξης μπορεί να σε ήθελε και έτσι. Σε αγαπάει πάρα πολύ. Μαμά, στον Αλέξη εκεί που βρίσκεται, σε παρακαλώ. Ο Αλέξης θέλει να κάνει τη δική του οικογένεια. Αγαπάει πάρα πολύ τα παιδιά. Δεν θα το στερήσω εγώ αυτό. Μπορούσατε να υιοθετήσετε ένα παιδί. Θα κάνετε ένα ακόμα πλάσμα ευτυχισμένο. Μαμά, κάνε μου μια χάρη. Μην πεις τίποτα σε κανέναν, μην ανακατευτείς, δεν θέλω. Είναι δικό μου προϊόν, είναι προσωπικό μου θέμα. Στο λέω, αν ανακατευτείς και πεις κάτι στον Αλέξη, με έχασες, μαμά, αλήθεια σου λέω. Έχω δίλημα, δεν ξέρω τι να κάνω. Να αποκαλύψω στον Αλέξη ότι η Μαριάννα τον χώρισε γιατί δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Ή να την αφήσω να συνεχίσει έτσι τη ζωή της, όπως αποφάσισε για να μην τη χάσω. Φαντάσου να πάει ο Αλέξης να βρει άλλη μία γκόμενη, η οποία να είναι επίσης θύρα. Εντάξει, παιδιά, υπάρχουν χίλιοι δύο τρόποι πια να κάνει μια γυναίκα ένα παιδί. Είναι ακραία αντίδρασή της και καλά κάνει το κοινό και ψηφίζει 90% να πάει η μαμά να το πει. Βέβαια. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται όταν η κυρία Γιώτα αποκαλύψει να έχει το δικαίωμα να ξέρει αυτός ο άνθρωπος. Και να είναι επιλογή του. Yes. Πάμε. Πες μου, σε παρακαλώ, πες μου τι έγινε. Ήρθα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Λοιπόν, Αλέξη, άκουσα με προσεκτικά. Η Μαριάννα σε χώρισε γιατί είχε πάει να κάνει εξετάσεις στο γυναικολόγο και διαπίστωσε ότι δεν μπορεί να κάνει παιδί. Τι λες τώρα, λες αλήθεια? Αυτό που ακούς, είδα τις εξετάσεις με τα μάτια μου. Δεν υπάρχει άλλος δηλαδή? Όχι, αγόρι μου, τίποτα. Απλά ξέρει ότι αγαπάς τα παιδιά και θέλετε να κάνετε μια ολοκληρωμένη οικογένεια. Μα θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε ένα, θα το είχα σαν παιδί μου. Το φοβήθηκε, δεν τόλμησε.
Εγώ την αγαπάω, τι θέλω, δεν είναι. Το ξέρω, γι' αυτό το είπα. Θα τη βρω, θα πάω να τη μιλήσω, θα τη βρω. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Πελικάρι. Πολύ σωστό. Respect. Καλά έκανε η μητέρα. Λοιπόν, παιδιά, θα πάω γρήγορα στη διαφημίση. Κυρία Μαριμαρίδου, που πήγε στο τηλεφωνικό μας κέντρο, δεν καταλαβαίνετε. Η ιστορία που έρχεται αμέσως μετά τις διαφημίσεις, αν οι προηγούμενες είχαν συγκλονίσει πολύ, τώρα θα σας συγκλονίσει ακόμα πιο πολύ. Oh, και η κυρία έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό θέλει να σας μιλήσει. Τι έχει? Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Διαφημίσεις, μην πάτε πουθενά. Ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Σε λίγα λεπτά είμαστε πάλι μαζί σας. 2-11-2-12-20-69. Οι γραμμές ανοίγουν σε λίγο για τις δικές σας σχέσεις ζωής. 2-11-2-12-20-69. 2-11-2-12-20-69. Οι γραμμές ανοίγουν σε λίγο για τις δικές σας σχέσεις ζωής. 2-11-2-12-20-69. Δεν έχω ιδέα που γυρίζεις τελευταία, σε ποια χείλη τα δικά σου σκορπάς. Δεν έχω ιδέα τι σου έχει απομείνει. Όλο, χωρίς το Μάστορα θα παίρνω σε αυτήν την εκπομπή. Ο Μάστορας είναι. Ο Μάστορας. Όχι το παλικάρι. Πήγα να μας βάλω να τσακωθούμε αγόρι μου χωρίς λόγο. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η κυρία Τασούλα, 45 ετών. Για να πάμε στην κυρία Τασούλα. Καλημέρα, κυρία Τασούλα μου, τι κάνετε? Κατερίνα μου, καλή σου μέρα. Πώς είστε? Χαίρομαι πάντως που θα με ακούσει και η κυρία Μαϊμαρίδη. Γιατί τη θαυμάζω και ξέρω ότι δεν είναι ούτε συντηρητική, ούτε θα καταδικάσει μια γυναίκα που είναι ερωτευμένη για πρώτη φορά στη ζωή της. Μπα, πολύ ωραία. Νάγκη Μαλαγανιές, για πες κυρία Τασούλα. Σας ακούμε. Άλλωστε, κυρία Μαϊμαρίδη, στα βιβλία σας, σοκ, ναι. Αυτό μας λέτε. Ωραία, ωραία εισαγωγή σας. Ναι. Πείτε μας, ναι. Να σας πω λοιπόν τώρα από την αρχή την ιστορία μου. Mm-hmm. Παντρεύτηκα πολύ μικρή, γιατί ο πατέρας μου με έδωσε με προξενιό στο γιο ενός συνεργάτη μου, αγρότη, ενός συνεργάτη του. Ήμουν σε μια πόλη της Θεσσαλίας. Οπα. Και ο πατέρας μου είχε χάσει όλη την περιουσία του σαν αγρότης. Και για να πάρει χρήματα με έδωσε για γάμο. Ήμουν 17 χρονών. 17. Πέρασα μια δύσκολη ζωή, γιατί πάντα ήμουν η κόρη του φτωχού, που ο άντρας μου με έκανε άνθρωπο, όπως μου έλεγε. Φυσικά δεν τον αγάπησα ποτέ. Ακόμη και αν έκανα ένα παιδί μαζί του, ο γιος μου είναι τώρα 27 χρονών. Μάλιστα. Ευτυχώς αυτός ο άνθρωπος πριν 10 χρόνια με εγκατέλειψε για μια νεότερη. Ο σύζυγος, Με το παιδί. Ακριβώς. Τότε ήρθα στην Αθήνα για να μπορέσω να ζήσω. Άρχισα και δούλευα όπου μπορούσα. Το παιδί έμεινε πίσω με τον πατέρα του. Κάποια στιγμή πριν 5 χρόνια βρέθηκα σε μια εταιρεία με φωτιστικά. Και εκεί με πήρε κοντά του το αφεντικό. Ναι. Να μην σας τα απολυλογώ. Αυτός ο άνθρωπος ήταν χωρισμένος. Τώρα είναι 65 χρονών. Και είχε και εκείνος ένα παιδί. Ένα γιο πιο μεγάλο από το δικό μου. Ναι. Τώρα είναι 32. Mm. Κατερίνα μου, το παντρεύτηκα, το αφεντικό μου, πριν 2 χρόνια. Τον 65χρονο. Ακριβώς. Δεν υπήρξα όμως ερωτευμένη, αλλά με προστάτευε και μου έδωσε τη στήριξη που πάντα ήθελα. Ασφάλεια. Ακριβώς, και όμως ξέρω ότι θα ακουστεί κάπως, αλλά εγώ είμαι μαζί με το γιο του. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που είμαι ερωτευμένη. Ερωτεύτηκε και αισθάνομαι. Μάλιστα. Όσα αισθάνονται όλοι οι άνθρωποι στη ζωή τους. Mm. Δεν το επεδίωξε κανείς μας και ήταν γραφτό να γίνει. Το γνώρισα λίγο πριν το γάμο. Mm. Ούτε ένα μήνα πριν. Και κατάλαβα ότι είναι ο άνθρωπός μου. Όμως τον πατέρα του δεν μπορούσα να τον χωρίσω, γιατί ήταν και είναι η ασφάλειά μου. Όλη το φινάλε μέχρι τώρα, οι άντρες με είχαν μόνο για εκμετάλλευση. Το θέμα μου ήταν και είναι ότι είμαι ερωτευμένη όπως και ο γιος του άντρα μου μαζί μου. Ούτε εκείνος θεωρεί ότι κάνει κάτι κακό. Με τον πατέρα του τα τελευταία χρόνια ήρθαν κοντά. Εγώ, ωστόσο, για να μπορώ να τον έχω κοντά μου,
το γνώρισα στο γιο μου και σιγά σιγά γίνονται φίλοι. Σαν αδέλφια από άλλους γάμους φυσικά. Το παιδί μου δεν ξέρει κάτι. Εκείνο που θέλω είναι να καταφέρω να είμαι μαζί με το γιο του άντρα μου και να χωρίσω τον πατέρα του. Αλλά να του ρίξω το φταίξιμο για να μην μάθει ποτέ. Έχουμε ανάγκη τα χρήματά του. Και εγώ και ο γιος του. Όμως πραγματικά δεν ξέρω πώς να το κάνω αυτό. Να του ρίξω καμιά μικρούλα. Ίσως τη φιλενάδα του γιού μου. Δεν ξέρω, πραγματικά. Έχω πελαγώσει. Βοηθήστε με και σώστε μια γυναίκα που λοιπόν, για μάλιστα. πρώτη φορά η να πάει. Η ερώτησή μου η αρχική είναι η εξής. Αυτός ο πατέρας, ο 65χρονος, ο σύζυγός σας, τι σχέση έχει με το γιο του για να κάνει όλο αυτό ο γιος, δηλαδή να πηγαίνει με τη γυναίκα του πατέρα του? Όπως σας είπα, τα τελευταία χρόνια ήρθαν κοντά, το τελευταίο διάστημα. Δεν έχει καταλάβει τίποτα. Καλά, αυτό δεν έχει σημασία από ό,τι είναι κοντά. Τι σχέση έχει πατέρας και γιος, ρωτάω. Παλιά δεν είχαν και την καλύτερη σχέση. Τώρα. Δεν μιλιόντουσαν. Ο γιος είναι στην εταιρεία με τα φωτιστικά και αυτός δουλεύει. Παίρνετε δηλαδή, τρώτε από το ίδιο ταμείο ή έχει δικιά του δουλειά? Του δίνει ένα χαρτζιλίκι. Του δίνει ένα χαρτζιλίκι για να περνάει και τον έχει ανάγκη, κακά τα ψέματα. Το κακό είναι ότι ήρθατε όλοι πολύ κοντά τον τελευταίο καιρό, όχι μόνο ο μπαμπάς με το γιο. Μπλέξατε. Πάνω που με συγκίνησε η κυρία που μου είπε πρώτη φορά ένιωσα ερωτευμένη, μετά είπε όλα τα υπόλοιπα και με Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε μια πολύ νέα κοπέλα. Έχουν πάρει πολλές κυρίες όπως καταλαβαίνετε, αλλά θα ακούσουμε μια μικρή κοπέλα για αρχή. Είναι η Μαρία, 24 ετών. Μου κάνει εντύπωση που πρέπει να συμβουλεύσει μια κοπέλα με τα μισά σας χρόνια. Να την ακούσουμε. Μαρία μου, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Σ' ακούμε, γλυκιά μου. Τι κάνεις? Καλά. Εγώ αρχικά ήθελα να ρωτήσω αυτή την κυρία. Αυτός ο άνθρωπος που είναι 32 χρονών θα θέλει κάποια στιγμή να κάνει οικογένεια. Εσείς έχετε σκοπό να κάνετε παιδιά μαζί με αυτόν τον άνθρωπο? Είμαι τόσο ερωτευμένη που δεν λέω όχι. Θα του έκανε και παιδιά. Είναι 45. Ναι, γίνεται. Περίοδο έχει. Ναι. Μάλιστα. Άρα, συνέχισε Μαρία μου. Ναι, από τη στιγμή που θέλετε να κάνετε και παιδιά μαζί του, ποιος ο λόγος να μένετε παντρεμένοι με τον πατέρα του? Τα λεφτά. Μα σας απάντησα και πριν. Τα έχουμε ανάγκη. Και ο γιος του και εγώ. Ας πάτε να δουλέψετε, μωρέ. Αυτό ακριβώς. Είστε νέοι, να πάτε να δουλέψετε και να κάνετε τη ζωή σας. Δουλεύουν στην εταιρεία του πατέρα. Δεν είναι εύκολες οι δουλειές. Είναι πάρα πολύ εύκολες οι δουλειές για όσους θέλουν να δουλέψουν. Εγώ αυτό ξέρω. Ναι, κυρία Μαρία, Μαράκι, με εσένα αυτό που σου κάνει εντύπωση είναι ότι απλά ότι αυτός θα θέλει να κάνει οικογένεια και πώς θα ζήσουν, ή ότι αυτός ο άνθρωπος πηγαίνει με τη γυναίκα του πατέρα του. Και τα σύνορα το δέχεται όλο αυτό. Από τη στιγμή που το κάνουν, εμένα δεν με ενοχλεί τόσο πολύ αυτό. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Υπάρχουν και αυτές οι απόψεις. Μάλιστα, ευχαριστώ εγώ πολύ, Μαρία μου. Να είσαι καλά. Μαράκι, αυτό το μαράκι, αυτή η φράση που είπε αυτή η γυναίκα, ότι εμένα οι άντρες μέχρι... Εμένα αυτή με συγκλώνησε. Ναι. Μέχρι τώρα με είχαν για εκμετάλλευση. Τι έχεις να πεις για αυτή τη φράση? Η Τασούλα, να μας το πει. Τασούλα, σ' ακούμε. Νομίζω ότι αυτή η κυρία τους εκμεταλλεύεται. Για κλείστε μου τη Μαρία, έχει πει την άποψή της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία μου. Κυρία Τασούλα. Κοιτάξτε να δείτε, όπως σας είπα και πριν, όλα αυτά τα χρόνια με εκμεταλλευόντουσαν οι άντρες. Ναι. Καιρός είναι να κοιτάξω τον εαυτό μου και να κοιτάξω το τι αισθάνομαι, τα συναισθήματα. Δεν αγάπησα μέχρι στιγμής κάποιον μέχρι στιγμής. Αυτό όπως το λες γιατί ένιωσες ότι ο πατέρας σου ουσιαστικά σε πούλησε σε έναν άντρα. Αυτό μας είπες εντός εισαγωγικών στην αρχή της ιστορίας. Μα δεν ήταν έρωτας αυτός, δεν ήταν αγάπη. Δεν τον αγάπησε και κανένας. Μάλιστα. Μα δεν ήταν αγάπη αυτό το πράγμα. Για τον πρώτο σύζυγο. Και τώρα θεωρείς ότι ναι, ο γιος του σου αγαπάει. Και για τον δεύτερο. Ο δεύτερος, ναι, με αγαπάει, okay, ναι, μου παρέχει μια σιγουριά. Αλλά το θέμα είναι τι κάνω εγώ. Δηλαδή εγώ μόνο για την ασφάλεια ήθελα κάπου να στηριχτώ. Ναι, παιδί, μάλλον σε ρωτάω εγώ τώρα. Κυρία Τασούλα, θεωρείτε πως ο γιος του συζύγου σας αγαπάει?
Ναι, με αγαπάει. Έχει είμαστε... κάποια κόντρα με τον μπαμπά και εκδικείται τον μπαμπά μέσω αυτής της κόντρας. Όχι. Με αγαπάει και είμαστε πάρα πολύ. Δηλαδή αυτά τα συναισθήματα τα οποία νιώθει ο ένας απέναντι στον άλλον, πρώτον εγώ δεν τα έχω ξαναζήσει και δεύτερον είναι πολύ καθαρά από τη μεριά του. Μάλιστα. Το γιο σου, γιατί τον έχεις μπλέξει αυτήν την ιστορία και τον έχεις κάνει και φίλο του έρωτα σου και κάτι γράφει εδώ η κυρία Μεϊμαρίδη. Τι γράφει, ολόκληρο ανθολόγιο. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να έρθουν κοντά. Καβάντζα είναι ο γιος. Μάλιστα. Κυρία Μεϊμαρίδη μου. Λοιπόν, ακούστε κυρία Τασούλα, επειδή εγώ πολύ σας νιώθω που ερωτευτήκατε. Και εγώ. Και μαζί σας είμαι που ερωτευτήκατε και μπορείτε να ερωτευτείτε όποιον θέλετε. Αλλά θα ήθελα να δείτε δύο πράγματα που συμβαίνουν σε εσάς. Τασούλα, ετών 45. Ακούστε. Επολύθη στα σκλαβοπάζαρα της Θεσσαλίας, ετών 17, από τον πατέρα. Ναι. Ξαναεπολύθη από μόνη της τώρα σε ένα μαγαζί με φωτιστικά στα 43. Ο άντρας που πήρε τότε όταν επολύθη σκλάβα δεν τον αγάπησε. Τον δεύτερο άντρα που διάλεξε μόνη της δεν τον αγάπησε. Άρα η κυρία Τασούλα απέχει από το συναίσθημα πάρα πολύ. Από εδώ είναι η Τασούλα και από εκείνη το συναίσθημα, ούτε μία σχέση. Σαν γυναίκα περιτριγυρίζεται από διάφορους άντρες. Ένας είναι ο πατέρας, ο σύζυγος, ο γιος και ο προγονός. Ο προγονός είναι και ο εραστής και τα δύο μαζί. Το ερώτημα της Τασούλας είναι πώς εγώ να μην φταίω και να χωρίσω με τον Λουμιέρ, τον κύριο με τα φωτιστικά, και να φταίει αυτός. Άρα το μότο της Τασούλας είναι... Δεν φταίω εγώ. Πάντα κάποιος άλλος φταίει. Μάλιστα. Εντάξει. Και, μάλιστα. Ουσιαστικά. Τώρα, έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα. Να καλημερίσω κάτι την Αθηνά, 25 ετών. Μπορώ να πω κάτι άλλο. Να καλημερίσω πρώτα την Αθηνά και μετά να συνεχίσουμε. Γιατί έχω πολλές κυρίες. Καλημέρα, Αθηνά μου. Σ' ακούμε. Καλημέρα σας. Χαμήλωσε την τηλεόρασή σου, θα μας ακούσει από το τηλέφωνο σου. Σ' ακούμε. Εγώ το μόνο που έχω να πω στην κυρία Τασούλα είναι ότι δεν είναι σωστά πράγματα αυτά που κάνουμε και πρέπει να κοιτάμε. Είναι μια καλή ηλικία, έχει τον κύριο 65 ετών, να μείνει με τον κύριο και να μην πλέκει παιδιά με πατερά του και όλα αυτά που ακούω κάθε μέρα. Δεν είναι ωραία πράγματα. Σ' ακούει η Τασούλα, σ' ακούει η Τασούλα. Γι' αυτό η κοινωνία μας πάει. Καλή μου γυναίκα, τότε δεν είναι ωραίο πράγμα, σε τι. Το ότι χτυπάει το συνέστημα, πρώτη φορά αγάπησα. Δεν είναι σε αγαπήσατε. Το θέμα είναι ότι έχετε πάει με τόσους άνθρωπους που έχετε μπλέξει και μπλέκετε και τα παιδιά με τους πατεράδες και ένα σωρό πράγματα. Αυτά τα κοιτάμε που είναι τυφλός. Έχω δύο παιδάκια, να είναι γερά. Δεν πρέπει να μπλέκουμε. Γι' αυτό η κοινωνία μας και η νεολαία έχει γίνει χάλια. Να ευχαριστήσουμε πολύ την Αθηνά και να ακούσουμε την κυρία Φανή. Καλημέρα κυρία Φανή μου, 50 ετών είναι κυρία Φανή, τι κάνετε? Καλημέρα σας, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ, σας ακούμε. Να ρωτήσω κάτι την κυρία Τασούλα, μου επιτρέπετε σας παρακαλώ? Βεβαίως, σας ακούω. Κυρία Τασούλα, λέτε ότι είχατε δύσκολα παιδικά χρόνια, ότι σας πάντρεψαν, ότι είχατε μια δύσκολη ζωή κτλ. Αυτά τα έχουμε ακούσει. Και φτάσατε σε ένα σημείο που σας εκμεταλλευόταν όλοι οι άντρες και τώρα... Βρήκατε αυτόν τον άνθρωπο, το παντρευτήκατε για τα λεφτά του φυσικά. Καλά κάνατε. Και για την ασφάλειά του. Και για την η ασφάλειά του είναι τα λεφτά του. Δεν νομίζω να σας έχει γοητεύσει ψυχικά, γιατί αλλιώς θα μπαίνατε μαζί του. Δεν θα πηγαίνατε με το γιο του. Έτσι δεν είναι? Η ασφάλεια, η εγγύηση ότι μπορώ να μεγαλώσω όχι μόνο από θέμα χρημάτων, ότι έχω έναν άντρα μεγαλύτερό μου. Α, καλά. Και αυτή είναι και σαν ανασφάλεια. Συγγνώμη κύριε, όταν βγαίνετε στην τηλεόραση να μιλήσουμε, να μιλάμε ειλικρινά. Εντάξει, η ασφάλεια είναι η ηλικία αυτή τη στιγμή. Μόνοι σας το είπατε. Και λέτε, για να μπορέσετε να το βγάλετε και λάθος, αυτός ο άνθρωπος που σε μια δύσκολη στιγμή, ενώ σας εκμεταλλευόταν όλοι στη ζωή σας, ήρθε και σας άπλωσε το χέρι του και σας έδωσε την ασφάλεια την τελική, πιθανόν ο ίδιος και την αισθηματική. Ναι, γιατί είχα ένα μικρό παιδί και πρέπει να το μεγαλώσω. Ευχαριστώ, συγγνώμη λίγο να τελειώσω τη φράση μου και μου απαντάτε. Του λέτε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Με τι, με το να μπλέξετε με το παιδί του? Και θα ήθελα να σας κάνω και μια άλλη ερώτηση.
ο σύζυγός σας αυτή τη στιγμή δεν είχε καλή σχέση, λέτε, με το γιο του. Ωραία. Ωραία. Μπράβο. Εσείς αυτό το πράγμα, αντί να το, να το υλοποιήσετε για τον πατέρα και για το παιδί, το κάνετε για τον εαυτό σας. Και σας ρωτώ, εάν ο γιος εκμεταλλευτεί όλο αυτό και τα έχει μπλέξει μαζί σας, γιατί πιθανόν να είχε κάποιο πρόβλημα με τον πατέρα του... Μάλιστα. ...που θα του το βγάλει με αυτόν τον τρόπο. Ωραία, η ερώτησή σας ποια είναι. Η ερώτησή σας είναι αυτή. Τασούλα, κυρία Τασούλα, λοιπόν, μου, την απάντησή σας. Και σας ρωτάω, είστε 45 ή 32. Ωραία, κυρία Φανή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Μαϊμαρίδη. Κοιτάξτε, τα πράγματα γίνανε λίγο ανάποδα από αυτό που φαντάζονται τα κορίτσια. Η φράση βασική είναι ότι με εκμεταλλεύονται οι άντρες. Αυτή δεν είναι. Σωστή. Αυτό είναι πολύ αρχικά. Πώς εγώ θα κάνω αυτόν το δεύτερο σύζυγο να με χωρίσει, χωρίς να φταίω εγώ όμως. Το κόλπο της ποιο είναι, να του ρίξω, λέει, μία γκόμενα από δίπλα, μία μικρούλα. Τι ξέρει αυτή η γυναίκα. Σωστά. Ο σύζυγος, ο πρώτος, τη χώρισε από μόνος του, επειδή τα έφτιαξε με μία νεότερη. Mm. Έτσι είπε. Ο δεύτερος σύζυγος, πώς θα τη χωρίσει, ένα είναι το σενάριό της. Θα τα φτιάξει με μία νεότερη κι αυτός. Οπότε Τασούλα θα του ρίξει μία... Να μας μιλήσει η κυρία Τασούλα, μας πει τη γνώμη της. Κυρία Τασούλα, ακούτε τι σας λέει η κυρία Μαϊμαρίδη. Ακούω πολύ καλά το τι μου λέει η κυρία Μαϊμαρίδη. Και... Με μεγάλη προσοχή. Το θέμα είναι το εξής, ότι όταν μπαίνει, όταν έρχεται μια φορά το συνέστημα και σου χτυπάει την πόρτα, δεν του κλείνει τη μάπα. Όχι, δεν είπε κανείς. Αυτή τη στιγμή είμαι τρελά ερωτευμένη. Το οποίο δεν το περίμενα ότι θα μου συμβεί ποτέ στη ζωή μου και όμως μου συνέβη. Μάλιστα. Όταν τα έμπλεξα κυρία με τον Τασούλα παπά... μου, είναι συγκεκριμένη ερώτηση που σας έκανε και η κυρία Φανή πριν. Μήπως όλο αυτό σας βάζει ο γιος για να πάρει την περιουσία του πατέρα, γιατί ο γιος έχει θέματα με τον πατέρα. Δεν νομίζω να είναι τόσο υποκριτής και να το παίζει καλά τόσο το θέατρο. Αν είστε ερωτευμένοι, είστε και τυφλοί. Αλλά αυτά που μου δείχνει είναι εντελώς αληθινά μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω στο μέλλον τι θα μου ξημερώσει. Μία άνετα να βγάλω κι άλλη μια κυρία που είναι κοντά στην ηλικία. Σε έχω πολλές γραμμές, προσπαθώ να τις βγάλω όλες. Είναι η κυρία Γεωργία, 43 ετών. Καλημέρα, κυρία Γεωργία μου, σας ακούμε. Καλημέρα, καλή σεζόν, καλώς μας ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Ήθελα να ρωτήσω την κυρία Τασούλα, επειδή λέει από την αρχή ότι μέχρι σήμερα την εκμεταλλευόντουσαν όλοι οι άντρες. Από ό,τι μας είπε και η ίδια, την πούλησε ο μπαμπάς της, παντρεύτηκε έναν άντρα, την άφησε για μία νεότερη. Δεν βλέπω πού είναι οι άντρες που την εκμεταλλευτήκανε. Άγια σου, κυρία Γεωργία. Δεύτερον, για μένα είναι λάθος. Αυτό δεν ισχύει, κυρία Γεωργία. Μπορεί ο πρώτος άντρας να ήταν ναι, πολύ μεγαλύτερο. Ναι, αυτό βλέπω, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν ισχύει, όχι. Ναι, για ολοκληρώστε, δεύτερον, κυρία Γεωργία. Ναι. Δεύτερον, είναι λάθος που έμπλεξε με το γιο του συζύγου της. Ναι. Γιατί δείχνει αυτή ένα κακό χαρακτήρα αυτή τη στιγμή και ότι δεν είναι σωστή. Τρίτον, χτύπησε ο έρωτας την πόρτα της σε λάθος άτομο, για μένα. Και τέταρτον, έχει σκεφτεί ότι μπορεί ο γιος του να τα φτιάξει μαζί της, γιατί δεν θέλει να του φάει μια γυναίκα ξένη την περιουσία. Τασούλα μου, Τασούλα μου, να απαντήσουμε. Να ναι, κυρία Γεωργία, ερωτήσεις για να απαντάνε, να βοηθάμε. Κυρία Τασούλα μου, απαντήστε. Ό,τι και να πω, αυτή τη στιγμή είμαι τόσο τρελά ερωτευμένη με αυτό το παλικάρι που δεν σκέφτομαι ότι υπάρχει αυτό θέμα εκμετάλλευσης. Είναι ερωτευμένη, δεν θέλει βοήθεια. Λοιπόν, ναι. να πω κι εγώ βεβαίως κάτι. Όχι. Το δράμα της κυρίας Τασούλας είναι ότι δεν καταλαβαίνει τι κάνει η ίδια. Ναι. Αυτό, παιδιά, το με εκμεταλλεύονται οι άντρες, είναι αντίθετο. Αυτή τους εκμεταλλεύεται. Ο πόνος που είναι. Ο πατέρας με πούλησε. Ο σύζυγος ο πρώτος με απάτησε. Τον δεύτερο σύζυγο τον έχω ανάγκη για να πληρώνει, να με συντηρεί. Το γιο, τον εραστή, είναι να εκδικηθώ το δεύτερο σύζυγο, τον οποίον εγώ έχω ανάγκη. Είναι λίγο βαθύ το νόημα, αλλά όποιος το πιάσει. Πάντα δε φταίω εγώ, βγάζω την ουρά μου απ' έξω και τι κάνω, πώς τον καταστρέφω τον πρόγονο, γιατί είναι μητρία και πρόγονος. Δεν του επιτρέπω, το είπε το πρώτο κορίτσι, να κάνει οικογένεια. Ναι. Βέβαια. Εμένα, κυρία Τασούλα, έτσι όπως φέρεστε στους άντρες, τους οποίους στην τελική ανάλυση μισείτε, δεν με βοηθάτε στα σχέδιά μου. Εγώ
Έχω σκοπό να παντρεύονται τα κορίτσια και να κάνουν Σωστά. παιδιά. Μου στερείτε ένα αρσενικό. Σωστά. Και λοιπόν, με καλό σπέρμα. Και κακό το κάνετε αυτό. Να σου πω κάτι. Εγώ τι θα έλεγα. Φύγετε και από τους γιο, γιατί κοβιδεύετε και τον πατέρα και το γιο. Ας τα βρουν μεταξύ τους, φύγετε από τους γιο, δεν θα το κάνετε, αλλά λέμε τώρα. Να καλημέρα. Να συνειδητοποιήσει τι κάνει. Έχω άπειρες γραμμές. Έλα, βγάλε. Και σε λίγο κι άλλη ιστορία. Έρχεται σε πολύ λίγα λεπτά. Ας πάω από εδώ πέρα τώρα. Πού πας. Ας πάω δύο λεπτά, παιδιά. Θα γίνει η δουλίτσα μας. Τώρα αν θα πάω από εδώ, αν θα πάω από εκεί, θα χάσει ο κόσμος. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε για να σας δώσω το φανταστικό make-up ψώματος. Αυτό που σας έχει ξετρελάνει, που καλύπτει τα πάντα. Το φοράω και εγώ σήμερα στα πόδια μου. Μπορείτε να το φοράτε. Αν έχετε ευριαγγίες, αν έχετε ραγάδες, αν έχετε σημάδια, αν έχετε και φλεβίτιδα. Γιατί το συγκεκριμένο βγαίνει σε 4 διαφορετικά χρώματα. Εδώ τα έχω και τα 4 και είναι φανταστικά για πιο σκουρόχρωμες, για πιο ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες. Και πραγματικά θα πάρετε σοκ, διότι είναι και αδιάβροχο, να ξέρετε. Μπορείτε να τοποθετήσετε και με ένα πινέλο ή διαφορετικά. Μπορείτε να το βάλετε και με τα χεράκια σας. Δεν, να ξέρετε, δεν φεύγει στα σεντόνια, ούτε πάνω στα ρούχα, δεν ξεβάφει και είναι 100% αδιάβροχο. 18338. Τηλεφωνήστε τώρα. Διότι αν τηλεφωνήσετε και πάρετε σε φανταστική τιμή αυτό το καλλυπτικό make-up σώματος, σε πολλά χρώματα βγαίνει, 4 διαφορετικά, καταλαβαίνετε ότι μοιάζει με ένα καλσόν. Διότι το καλοκαίρι εγώ ποτέ δεν φοράω καλσόν, δεν μου αρέσει. Και πολλές κυρίες από εσάς και μεγαλύτερης ηλικίας, όχι μικρές κοπέλες, θα ενθουσιαστείτε. Δώρο θα πάρετε μόνο για τα επόμενα 15 λεπτά το αντίστοιχο make-up προσώπου. Εδώ το έχω και αυτό σε 4 χρώματα θα πάρετε. Να το, εδώ το έχω, θα το ανοίξω, δεν πειράζει, το ανοίγω. Αυτό είναι το χρώμα που μου αρέσει. Καλά, κοιτάξτε τι ωραίο σκουρόχρωμο που είναι αυτό. Κοιτάξτε πόσο ωραίο. Το βρίσκεται σε όλη. Αυτό ταιριάζει πάρα πολύ, γιατί εγώ θέλω η επιδερμίδα μου να είναι και λίγο πιο σκούρα, για να ταιριάζει απόλυτα με το δέρμα σας. Make-up προσώπου δώρο, μαζί μολύβι για τα φρύδια σας δώρο και ταυτόχρονα 4 μίνι κρεμούλες, τις βλέπετε εδώ, καλυπτικές για κάθε περιοχή του προσώπου. Για τα μάτια, τις βιτοπαριακές, ουσιαστικά καλύπτει τις βιτίδες σας. Να, βλέπετε και αυτή έχει χρωματάκι. Αυτό είναι το δώρο σας. Λοιπόν, έχετε σημάδια. Έχετε σημάδια στα πόδια. Έχετε σημάδια στο σώμα. Έχετε σημάδια στο πρόσωπο. Ή αλλιώς θέλετε μια ηλιοκαμένη όψη πάρα πολύ ωραία έτσι στα πόδια σας. Να φαίνονται πιο ψηλόλιγνα, να φαίνονται πιο αδύνατα. Καλύπτει τα πάντα, ακόμα και τα τουάζ. 18338. 18338. Τώρα τηλεφωνήστε, διότι παίρνοντας το make-up σώματος στο συγκεκριμένο της Velfarm, θα πάρετε δώρο και το make-up προσώπου. Ας κάτσω λίγο εδώ. Πολύ ωραία. Για να δείτε πώς εύκολα μπορεί να γίνει τοποθέτηση. Βάζετε. Μπορεί να γίνει και με το χεράκι σας. Είναι αρκετά σκούρο. Αλλά το βάζετε εδώ, τσακ. Έτσι, σιγά-σιγά. Και κοιτάξτε πόσο ωραίο, αν και εγώ το φοράω ήδη, είναι το αποτέλεσμά του. Πάρα πολύ ωραίο. Να. Δείτε πόσο ωραίο είναι. Να ξέρετε ότι οι μεγαλύτερες κυρίες που μπορεί να έχετε έτσι θεματάκι λίγο με τις φλεβίτσες σας, να μου έχετε λίγο φλεβίτιδα ή να μου έχετε κάποια σημαδάκια, βάζετε το συγκεκριμένο και νιώθετε απίστευτα. Και καλσόν, δεν φοβείτε όλες τις εποχές. Τώρα, ας πούμε έξω, και εγώ θέλω να βάλω μποτάκια σήμερα. Πού να πάω με τον μποτάκι, σκάει ο Τζίτζικας. Θα χρησιμοποιήσετε το Velfarm. Για το επόμενο 1/4 μόνο, θα πάρετε δώρο και τα υπόλοιπα προϊόντα. Δηλαδή άλλα 6 προϊόντα. Τι παίρνετε, επαναλαμβάνω. Make-up προσώπου, ταυτόχρονα μολύβι για τα φρύδια, εσείς να τα σχηματίσετε, και 4 διαφορετικές κρεμούλες για κάποια σημεία συγκεκριμένα. Ταυτόχρονα, με συγχωρείτε, σας δείχνω και το βίντεο. Βλέπετε εδώ την κυρία που έχει κάποιες πανάδες στα χέρια της και είναι και αδιάβροχο. Ή κάποιες κοιλίδες ή κάποιες ρητίδες στο λαιμό ή στα γόνατά σας πολλές φορές κάνουμε κατακράτηση. Βλέπετε την κυρία εδώ και με τις πανάδες στα χέρια. 18338. Σε όλο το σώμα. Σε όλο το σώμα. Λοιπόν, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Διαφημίσεις, θα βρείτε την τιμή και θα πάθετε σοκ. Για 1/4 μόνο, να ξέρετε, ισχύει η προσφορά μας με τα δώρα και υπάρχει σε όλες τις αποχρώσεις. Διαφημισούλες, βιάζομαι να γυρίσω από τις διαφημίσεις, γιατί γίνεται χαμός στα τηλέφωνά μας. Ερχόμαστε με τηλεφωνικές. Πάμε. 2-11-2-12-20-69. Οι γραμμές ανοίγουν σε λίγο για τις δικές σας σχέσεις ζωής. 2-11-2-12-20-69. Το 11-2-12-20-69. Οι γραμμές ανοίγουν σε λίγο για τις δικές σας σχέσεις ζωής. 2-11-2-12-20-69. Μπορεί να βγω, μπορεί να μπω, μπορεί να φύγω και να ξαναρθώ. Μπορεί σε σένα. Είμαι αληθή με make-up από πριν. Κάνει δουλίτσα όμως. Από αυτό του σώματος. Λοιπόν, το Velfarm.
Η Βάνα, 38 ετών, στη γραμμή μας, με μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία και αυτή. Βάνα. Μου λέστε, μουλή μου. Βάνα. Okay. Βίτα. Καλησπέρα, Βίτα. Καταρίνα, ωραία. Καλησπέρα σε όλους. Έλα, Βάνα μου, καλησπέρα, αγάπη μου, πώς είσαι? Καλά είμαι, συγχαρητήρια στην εκπομπή σας, μου μας κάνετε παρέα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, να είσαι καλά. Για πες. Έχω ένα σημαντικό θέμα, δεν ξέρω πώς θα το κρίνετε. Είμαι παντρεμένη εδώ και 5 χρόνια. Mm-hmm. Είμαι πάρα πολύ καλά με τον άντρα μου, έχω ένα παιδάκι, είμαι πολύ ευτυχισμένη, δεν έχω κανένα παράπονο μαζί του. Η πεθερά μου όμως είναι τρομερά ανταγωνιστική μαζί μου. Το παίζει πάρα πολύ ωραία, δίνεται πάντα, δηλαδή δεν φοράει εσώρουχα μερικές φορές και το παίζει σεξι μέσα στο σπίτι. Η πεθερά! Είναι, ρε, παιδιά. Λοιπόν, αφήστε να ολοκληρώσει και μετά θα κάνουμε τις ερωτήσεις μας. Έλα, Βάνα μου, για πες. Ολοκληρώστε. Όχι με την πεθερά, μόνη σου. Για πες. Έχω χάσει το πεθερό μου, δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ. Mm-hmm. Έχει ένα σύντροφο και τέλος πάντων το παίζει ότι είναι πιτσίρικα. Έχετε γνωρίσει τέτοιες γυναίκες? Αμέ, τι λες τώρα, τι λες. Μα και τι σας πειράζει? Καθόλου εμένα προσωπικά, αλλά να είναι γνήσια τρελόγρια, μην είναι από μίμηση. Βάνα, να προσέχουμε λίγο τις εκφράσεις. Συγγνώμη. Ωραία. Συνέχισε. Όταν με γνώρισε, συνέχεια με μπροστά στον άντρα μου έλεγε «Αχ, μωρέ Γιώργο μου, η κοπέλα σου δεν έχει στήθος». «Αχ, μωρέ Γιώργο μου, δεν είναι ωραία, θα μπορούσες να βρεις μια καλύτερη». Μπροστά σας? Μπροστά μου. Και όταν έλεγα «Μα τι είναι αυτά που λέτε», γελούσε και καλά ότι κάνει πλάκα. Τέλος πάντων, παντρευτήκαμε με τον άντρα μου, όλα καλά. Δεν με βοήθησε ποτέ σε τίποτα. Ούτε φαγητό, ούτε το παιδί μου, τίποτα. Ερχόταν σαν καλεσμένη στο σπίτι. Και πάντα με ειρωνία. Πάντα. Τι μαγείρεψε σήμερα? Και γελούσε. Εγώ δουλεύω το πρωί ως το βράδυ. Κάποιες φορές δεν προλαβαίνω να μαγειρεύω. Τέλος πάντων, εγώ έχω πάθει μια αιμονή μαζί της. Δεν την αντέχω καθόλου, ούτε να τη βλέπω. Ο γιος της, όπως καταλαβαίνετε, μάνα του είναι. Δεν τη λατρεύει, απλά μάνα του είναι. Δεν μπορεί να καταλάβει την αιμονή που έχω εγώ μαζί της. Ναι. Ότι νιώθω πάρα πολύ άσχημα και δεν μπορώ να πω και ακριβώς αυτά που σκέφτομαι. Θέλω πάρα πολύ να την πληγώσω, Κατερίνα και παιδιά. Ωραία, πάρα πολύ. Μάλιστα. Πάρα πολύ. Δεν θέλω καθόλου. Δηλαδή την αντιπαθώ. Και φλέρταρα επίτηδες με τον σύντροφό της. Το χοντρίνατε κι εσείς, κυρία μου. Δεν έχω. Αλήθεια. Συγγνώμη. Το ξέρω την άσχημα. Είπες ότι ο πεθερός έχει φύγει από τη ζωή. Με τον σύντροφό της. Ναι. Και η πεθερά σου έχει κάποιο μικρότερο σύντροφο, νεότερο. Ναι, εννοείται. Ναι, και εσύ επίτηδες για να την εκδικηθείς, πας και φλερτάρεις μπροστά στα μάτια της, το έχει καταλάβει? Εντάξει, αυτός μου έκανε συνέχεια κοπλιμέντα από τότε που με γνώρισε. Αυτή συνέχεια με ξεφτύλιζε. Ναι. Αλλά ο σύντροφος. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι του την έπεσα. Του έκανα και εγώ τα νάδια μου και... Και έγινε κάτι μεταξύ σας? Τον άφησα να με φιλήσει. Ναι, καλά, μας πεις αναλυτικά, έγινε κάτι, καταλάβαμε. Όχι, εγώ θέλω να ακούσω αναλυτικά, λοιπόν. Τίποτα άλλο, κύριε Μημαρίδη, μόνο αυτό. Ωραία, να σου κάνω μια ερώτηση, Βάνα. Και θέλω, ναι. Εσύ, τι στόχο έχεις? Θες να χωρίσεις τον άντρα σου και να τα φτιάξεις με τον σύντροφο, ή απλά θες να πονέσεις και να πληγώσεις την πεθερά σου? Πάρα πολύ όμως. Θέλω να την πονέσω. Δηλαδή, πάρα πολύ. Είναι ξεκάθαρη. Δηλαδή, ξέρω ότι δεν είναι φυσιολογικό αυτό που λέω. Ναι, να το κάνετε. Αλλά πραγματικά αυτή την ξεφτύλα που νιώθω κάθε μέρα μαζί της, δηλαδή λυπηθείτε με και εμένα. Δεν, γλυκιά μου, γιατί δεν πλες τον άντρα σου να της μιλήσει? Μπράβο, τον άντρα σου δεν το σκέφτεσαι. Δηλαδή. Πότε έχει μιλήσει ο άντρας φυσιολογικά, μωρέ, με τη μάνα του? Θα καταλάβει παιδιά, τώρα δεν θα μιλήσει ο άντρας. Δεν θα μιλήσει ο άντρας, παιδιά. Και να το πει στον άντρα δεν θα πει τίποτα. Θα πει τόσο όσο. Αλλά αυτό που κάνει είναι χειρότερο. Δηλαδή, το ξέρω. Το ξέρετε, αλλά το κάνετε. Τι άλλο να κάνω, πείτε μου, δηλαδή εγώ το θέλω, έχω πάθει αιμονή μαζί της. Θέλω πραγματικά να την πονέσω. Δεν τον εραστή τον θες ή όχι? Όχι, καλέ. Ούτε φιλούσε ωραία, ούτε τίποτα. Δεν την νοιάζει. Κυρία, πώς λένε αυτό το κορίτσι, είπε? Η Ιβάνα. Κυρία Βάνα. Και την πεθερά πώς τη λένε? Την πεθερά πώς τη λένε, πες ένα όνομα για να μας καταλάβει. Δήμητρα. Α, Δήμητρα, το λέει το όνομα. Δήμητρα. Λοιπόν, πώς το νιώθω εγώ αυτό το πράγμα? Εδώ έχουμε ένα μετερίζει.
Ξέρετε τι είναι αυτό. Στον αγώνα του 21. Ναι. Από πίσω είναι η κυρία Βάνα, η οποία πυροβολεί με τον ντουφέκι. Και από εδώ είναι η Πεθερά, η οποία περιγράφεται σε ένα άλλο μετερίζει και αυτή πυροβολεί. Η οποία περιγράφεται ως ηλικιωμένη Μπάρμπι. Ξέρετε. Ακριβώς. Εγώ τα ξέρω, ντύνονται, πολλές το κάνουν αυτό, ντύνεται σαν δεκαπεντάρα. Εγώ αρέσω. Κιόλας. Πώς, έχει ρόλο, δεν ξέρω. Ενοχλεί. Ποιο? Βέβαια ενοχλεί. Διότι η Πεθερά λοιπόν, συνέχεια θέλει να επιβάλλει την παρουσία της, λέγοντας θαυμάστε με, εγώ είμαι καλύτερη από εσάς, νύφη. Και είναι ύπουλη, τη χτυπάει πισόπλατα. Δηλαδή της λέει δεν είσαι καλή νοικοκυρά, δεν έχεις ωραία βυζιά, δεν έχεις αυτό, δεν έχεις εκείνο, τη χτυπάει πισόπλατα και είναι ύπουλη. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένας γιος, ο οποίος πώς φέρεται στην Πεθερά, δεν κάνει τίποτα. Ούτε παίρνει το μέρος της συζύγου. Είναι κολλημένο στο μαστό της μαμάς του. Κάνει ό,τι του πει αυτή, είναι ένας μαμάκιας και μισός, δεν έχει μεγαλώσει. Σύνηθες. Και δεν στηρίζει τη σύζυγη. Να μας πει η Βάνα τι λέει για αυτά, Βάνα μου. Μάλιστα. Ακούσου λέει η κυρία Μαρίδη. Ναι, συμφωνώ με όλα, γιατί ακόμα και ο άντρας αυτός που και καλά παίρνει πολύ το μέρος της γυναίκας του και βρίζει τη μάνα του κτλ. Και αυτός μαμάκιας είναι. Στο τέλος της ημέρας, γιατί πάντα μου λέει στο τέλος, έλα μωρέ, και εσύ δίνει σημασία. Το ήξερες από την αρχή ότι είναι μαμάκιας. Λοιπόν, η Ελένη πόσο ετών, πιστεύει μου, είναι? 27 ετών στη γραμμή μας. Θέλει να σου μιλήσει. Μικρότερη σε ηλικία. Έλα, Ελένη μου, τι κάνεις? Καλό μεσημέρι. Καλημέρα επίσης. Γεια σου, αγάπη μου. Σ' ακούμε. Εγώ βλέπω βασικά αυτό που είπε η κυρία Μάρο, ότι ο άντρας είναι και μαμάκιας. Οπότε το πρόβλημα της κυρίας Βάνας είναι ότι και ο άντρας της δεν μπαίνει το μέρος της και την έχει αφήσει εκτεθειμένη στη μαμά του. Και η Πεθερά είναι αυτό που είναι. Το παίρνει οπότε μόνο το μέρος μου, αλλά αυτή δεν σταματάει. Δηλαδή, το μέρος καταλαβαίνετε το τώρα. Να πω κάτι. Το μεγαλύτερο θύμα σε αυτή την ιστορία είναι ο σύζυγος, που είναι ανάμεσα στη σύζυγο και στη μαμά του. Και δέχεται πειράκια τους δύο. Και είναι στη μέση και προσπαθεί να βρει μια ισορροπία. Κύριε Γρηγόρη, παρακαλώ. Δεν είναι θύμα αυτός, γιατί πρέπει να βάλει κάποια όρια. Μαμά μου είναι μαμά μου και η γυναίκα μου είναι γυναίκα μου. Σωστός. Ναι, σωστός, και αυτά τα όρια λοιπόν προσπαθεί όταν να τα βάλει, αλλά δεν μπαίνουν σε καμία πλευρά. Τι να κάνει? Δεν μπαίνει. Τώρα, ότι είναι πλέον θύμα σε αυτή την ιστορία είναι και αυτός. Αλλά και από τη στιγμή που όταν η κυρία Βάνα πήγε να παντρευτεί με τον άνθρωπο και είδε ότι η μαμά του την προσβάλλει μπροστά του. Και αυτός δεν μιλάει. Και ακόμα και αν μιλάει, δεν τη βάζει κάποιον να την πει. Πες μέχρι εδώ, τέλειωσε. Ή θα τη σέβεσαι ή δεν με ξαναβλέπεις. Μάλιστα. Το καταλαβαίνω ότι έχει πάθει ψύχωση η κοπέλα με την Πεθερά. Ναι, και δεν είναι. Ελένη, είσαι παντρεμένη εσύ? Είμαι παντρεμένη και έχω και 3 παιδάκια. Μάλιστα, γι' αυτό έτσι μιλάς όλοι. Με την Πεθερά όχι, εγώ με την Πεθερά μου δεν έχω πρόβλημα. Να καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Είναι στο λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω, γιατί έχω και την κυρία Μέρη 58 ετών, μπορεί να είναι και Πεθερά, να μας πει τη γνώμη της. Καλημέρα, κυρία Μέρη μου. Καλημέρα. Πώς είστε? Καλημέρα σας. Λίγο στεναχωριέμαι με αυτό το θέμα, θα σας πω γιατί. Γιατί έχετε αντίστοιχη ιστορία? Η κουνιάδα μου είναι διάσημη ηθοποιός, ήταν. Διάσημη, την ξέρετε όλοι, οι πάντες. Δυστυχώς, και το λέω στην κοπέλα γιατί είναι μόνο 38, να μην δίνει καμία σημασία να διεκδικεί τον άντρα της, να κλείσει τις πόρτες σε οτιδήποτε. Ναι, η κουνιάδα σας, η πολύ γνωστή ηθοποιός, πού κολλάει σε όλο αυτό? Κολλάει γιατί με χώρισε. Δηλαδή. Από τον άντρα μου, λατρευόμασταν με τον άντρα μου. Αυτό δεν το άντεχε. Ήταν μόνιμα ανταγωνιστική, ήταν μόνιμα... πώς να σας πω, τι να σας πω, ένα απλό παράδειγμα είναι για γέλια, το δέρμα της, όχι εγώ, και δεν φαντάζεστε. Δύο λεπτά, αυτή η πολύ γνωστή ηθοποιός που είναι στη ζωή, καταλαβαίνω, είναι ζωή, είναι μια χαρά η γυναίκα. Βέβαια, τώρα έχει μεγαλώσει. Δεν ήταν παντρεμένη η κουνιάδα σας? Όχι, δεν παντρεύτηκε ποτέ. Ποτέ. Και τα δύο της αδέρφια τα χώρισε από δύο γάμους. Και έπεσα σε αυτή την παγίδα, αντί να κάνω πίσω και να σκεφτώ. Θα μου πεις και ο άντρας σου. Εντάξει, ό,τι και αν είναι, έπρεπε να τον διεκδικήσω, γιατί δεν έπρεπε να δώσω καμία σημασία, απολύτως καμία. Δεν σας έκανε κάτι η γυναίκα, εγώ δεν έχω καταλάβει τι σας έκανε. Τώρα, πώς να σας πω λεπτομέρειες.
Τι να πρωτοπώ, διώξτην, δεν σου είναι τίποτα, ναι, ήταν δεύτερος γάμος. Πάνε, ναι. Ήταν δεύτερος γάμος και με πολύ έρωτα, με πολύ αγάπη. Δεν έχετε παιδιά μαζί. Έβαζε ασταμάτητα λόγια. Όποτε ερχόταν στο σπίτι, το φαγητό της ήταν καλύτερο. Δηλαδή, ό,τι ακούω από την κοπέλα αυτή. Το έχει βιώσει. Το έχω βιώσει και δυστυχώς έπεσα στην παγίδα. Όπως περνάνε οι κόρες ειδιπόδιο με τον πατέρα, περνάνε και οι αδελφές με τον ναι, τον θέλουν για πάρτι του. Ειδικά είναι ανήπαντρες. Για να τις... Ναι, εκεί όμως έχουμε να κάνουμε με πεθερά, κυρία Μέρη μου. Είναι η πεθερά της. Η πεθερά, ένα παραπάνω, να δείξει κατανόηση. Εγώ τουλάχιστον αυτά θα έκανα. Ναι, εσείς συμφωνείτε με αυτό που θέλει να κάνει η κυρία Βάνα? Δηλαδή να πάει να την πέσει στο σύνταγμα της πεθεράς? Όχι. Όχι. Θέλω η κυρία Βάνα, και το λέω με όλη μου την αγάπη, να αφοσιωθεί στο σπίτι της, τον άντρα της. Αν μπορεί με τον τρόπο της να κλείσει αυτές τις πόρτες. Δεν κλείνονται στη μάνα. Είναι στη λίγο μάνα δύσκολο και να δεν εννοώ να μην τις μιλάτε. Είναι λίγο δύσκολο. Η πεθερά πάντα έχετε θα βρει δίκιο, τον τρόπο να μπει μέσα. Βεβαίως και έχετε δίκιο. Αλλά πιστεύω ότι με μια ευγενική αλλά ψυχρή συμπεριφορά κάπως με κάποιες αποστάσεις. Κυρία Μέρη, τα έχω προσπαθήσει. Κυρία Βάνα, έχω να σου δώσω μια συμβουλή, αν μου επιτρέπεις. Βεβαίως. Η κατάσταση όπως τη χειρίστηκες μέχρι τώρα έχει πέσει σε αδιέξοδο και έχασες. Η πεθερά είναι ακόμα εκεί και ισχυροτάτη. Και εσύ είσαι σε αυτό το πόλεμο. Μετερίζει με μετερίζει. Θα έλεγα να αλλάξεις άκουσα τακτική. Άκουσα την λίγο, κυρία Βάνα, μια ερώτηση. Θα έλεγα να αλλάξεις τακτική. Πώς αλλάζουμε τακτική? Βεβαίως. Αλλάζουμε τις ενέργειες. Ποιες Βεβαίως. Είναι οι ενέργειες, η γλώσσα που μιλάμε. Βεβαίως. Εδώ σου έχω γράψει ένα παράδειγμα. Παραδείγματος χάρη. Θέλω να πω στον άντρα μου νευριασμένη ότι το σπίτι είναι δικό μου και μάζεψε τα μπογαλάκια σου και φύγει από εδώ μέσα. Εάν πω μάζεψε τα μπογαλάκια σου και φύγει από εδώ μέσα, είμαι πολύ επιθετική. Εάν θέλω να καταλάβει ότι αυτά που κάνει δεν μ' αρέσουν, του λέω, έχει υπόψη σου Γρηγόρη, παρόλο το σπίτι είναι δικό μου, έτσι, ότι κι εγώ κατοικώ σε αυτό το σπίτι. Τι του λέω λοιπόν, έλα να βρούμε μία ισορροπία. Δεύτερο παράδειγμα, ως προς την πεθερά. Εάν του πεις, η μάνα σου, μου έκανε αυτό, μου έκανε εκείνο. Είσαι πάρα πολύ επιθετική. Και αυτός, θα, όπως είπε και ο Γρηγόρης, θα παγώσει με στη μέση, γιατί θέλει να είναι καλός και με τις δύο. Θα πεις λοιπόν, Γρηγόρη μου, είμαστε ζεύγος, έχουμε και ένα παιδάκι. Εγώ επιθυμώ να χειριστώ το νοικοκυριό μου όπως θέλω. Μάλιστα. Τι θα κάνουμε με τη μάνα σου, με τη μαμά σου. Μαζί τι θα κάνουμε. Λοιπόν, κυρία Μημαρίδη Πάνλη, εγώ πιστεύω ότι η κυρία Βάνα κάτι μας κρύβει. Έβαλες και εδώ make-up. Τι είπατε? Έβαλες από τα πόδια εδώ make-up. Όχι, γιατί τι έβαλες. Άσχετα για το... Άμα είναι να κατέβει η Ρόζα, λίγο πείτε να κατέβει. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τώρα που συντονίσατε. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Μέρη. Έχω και άλλη κυρία. Είναι η κυρία Ελένη, 50 ετών. Κάτι θέλεις να πεις? Όχι, όχι. Ήθελα να πω ότι μήπως θέλει κατά βάση το σύντροφο. Η ίδια η Βάνα μας είπε πριν όχι, δεν τον θέλω καθόλου. Αλλά λέω εγώ. Μας είπε πριν ότι δεν τον θέλει. Όχι, παίζει, Κατερίνα. Πόκερ, βγάζει τα του. Κυρία Ελένη, καλό μεσημέρι. Γεια σου. Καλημέρα. Γεια σας. Τι κάνετε, κυρία Ελένη? Εύχομαι καλή χρονιά να έχετε. Όλες ωραίες, όμορφες. Τώρα που έχετε και το Γρηγόρη ανάμεσα, είστε πιο όμορφες ακόμα. Ευχαριστούμε, μας ομόρφινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ακούει και η Βάνα. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω στη Βάνα. Εντάξει, έχει αυτά τα προβλήματα που λέμε την πεθερά της. Ο άντρας της τι της φταίει και να κάθεται τώρα να πηγαίνει να πιάσει γκόμινο τον γκόμινο της πεθεράς, αν το πω έτσι, και να τα φέρει άνω κάτω όλα. Ο δεν μπορεί να πιάσει τον άντρα να μιλήσει. Γιατί εγώ δεν θα μου βγει από το μυαλό. Πριν από λίγο μας είπες δεν τον θες καθόλου το σύντροφο, δεν τον θες καθόλου. Ναι. Εγώ συγγνώμη, εγώ για να την εκδικηθώ αυτή τη γυναίκα, έχω παθεί αυτή την αιμονή, που ούτε υπολογίζω τον άντρα μου που δεν την έμαθε τρόπους, τον ερασμή δεν τον θες όμως. Να σου πω, Κατερίνα μου, εννοείται ότι θέλω να... Αφού η πεθερά σου δεν έχει άντρα, άφησε να κάνει ό,τι θέλει. Κυρία Ελένη, δύο λεπτά, παρακαλώ πολύ, δύο λεπτά. Βάνα μου, τον θες ή δεν τον θες? Εντάξει, αν είναι πιο άντρας από τον άντρα μου, αν είναι πιο άντρας από τον άντρα μου, δεν θα το εννοείται. Α, θα το δοκιμάσω. Α, καλά. Τον άντρα σου δεν ξέρεις αν είναι άντρας.
Αφού τον τόσα χρόνια που είσαι παντρεμένη δεν κατάλαβες αν είσαι άντρας, παιδί μου. Κυρία Ελένη, έχετε γιο και φωνάζετε. Έχετε και γιο έχω και κόρη έχω. Φαίνομαι ανάλογα και στους δυο. Τώρα να, πάω, να πάει να εκδικηθεί την πεθερά της, όπως λέει, σε αφάνταστο σημείο. Δεν μου λες που παμούτσες ότι δεν σε βοηθάει στο φαγητό, δεν σε βοηθάει στο παιδί. Όχι, η μάνα σου σε βοηθάει. Αν η μάνα σου είχε έναν φίλο έτσι όπως έχει η πεθερά σου, θα έκανες έτσι. Το έχουμε δει και αυτό, κυρία. Δεν έχω μαμά, κυρία Ελένη, και αυτή μου φέρνει πάρα είχε. Πολύ άσχημα. Α, αυτό είναι πολύ άσχημα. Λοιπόν, αφού δεν έχεις μαμά, είναι ένα ωραίο θέμα να πιάσεις την πεθερούλα σου, να μιλήσεις ωραία, να αγαπηθείτε, να είσαστε μαζί. Και έτσι να δεν γίνεται αυτό, κυρία. Κυρία Ελένη, δύο λεπτά να κάνω μια ερώτηση. Έχετε μείνει στο φιλί με τον σύντροφο της πεθεράς, έτσι δεν είναι? Πεταχτώ. Και σας πήρα τηλέφωνο για να σας πω. Άκουσε με το αυτό που θέλω να σε ρωτήσω εγώ. Έχετε μείνει στο φιλί. Αν αυτός που είμαι εδώ, είμαι πολύ ωραία. Αν αυτός το προχωρήσει. Θα το κάνει. Θα το κάνει. Αυτό πήρα τηλέφωνο. Θα το κάνει. Όχι, δεν τον θέλει. Είναι τρόπος να επιτεθεί στην ηλικιωμένη Μπάρμπι. Για είναι να εκδικηθεί θα το κάνει. Ναι. Με το ζόρι, αλλά θα το κάνει. Φώναξέ μας και μας να δούμε έτσι, να δούμε πώς θα γίνει. 48 είναι πιο άντρας είναι, από δεν τον είναι άντρας, χάλια. Θα το ξανακάνει. Τι σημαίνει πιο άντρας. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω, Βάνα, δεν με έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Δεν ξέρεις τι λες. Παίρνεις και μας λες άλλα, μετά τα αλλάζεις. Όταν ένας άνθρωπος έχει αιμονές, εκεί καταλήγει. Πελαγοδρομή. Ναι, γι' αυτό θα πρέπει να πάρει δύο βαθιές ανάσες, να κάτσει να σκεφτεί ότι αυτό είναι ένα διέξοδο που πηγαίνει. Ο πόλεμος θα έχει τραυματικές συνέπειες και για τις δύο μεριές. Και λοιπόν, για την πεθερά και για την ίδια. Πιστεύω ότι θέλει το σύντροφο της πεθεράς και όλα αυτά τα κάνει επίτηδες για να βγάλει τον άντρα κατώτερο, μαμάκια, όλα αυτά για να καλυφθεί. Όχι. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Και εγώ δεν εγώ το πιστεύω. Πιστεύω ότι θέλει να εκδικηθεί την πεθερά, αλλά αν μας κάτσει ο σύντροφος της πεθεράς και είναι και καλός. Με οποιοδήποτε μέσον. Μπράβο. Έχω κι άλλα κόλπα να σου μάθω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάνα μου. Κυρία Μημαρίδη, μου ευχαριστούμε πολύ. Ανανώνουμε το ραντεβού μας αύριο. Αύριο, αύριο. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάω σε ομορφιές να δέχω τα ντόκτορ πίνου. Α, ο κύριος Τανός πάλι. Γεια σας, τι κάνετε, κύριε Τανέ μου, πώς είστε? Πείτε μου ότι δεν με βαρεθήκατε. Καλά είστε? Για χαρά είμαι. Λοιπόν, τι θα μας δείξετε σήμερα? Σήμερα deep therapy. Αλλάζουμε λίγο το ενέσιμο σήμερα για να δείξουμε και για τις κυρίες που θέλουν να κάνουν κάτι τροποποιημένο, διεισδυτικό, παρεμβατικό, αλλά στα όρια. Τα δικά τους και σε αυτά που συνάδει πολύ το πρόσωπό ωραία. Τους. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε με φυσικό τρόπο, μη επεμβατικό, να αποκαταστήσουμε, να αποφύγουμε, συγχωρείτε, το facelift και να πάμε σε μια φυσική θεραπεία. Γιατί πρέπει να κλείσετε τώρα τα ραντεβού σας. Γίνεται πανικό στα doctor πρίνου. Δεν καταλαβαίνετε πόσο ωραίο είναι το αποτέλεσμα. Χτίζει το πρόσωπο deep therapy. Πάμε να σας εξηγήσετε πώς γίνεται. 20 λεπτά. Με πομπό ανίχνευσης, που σημαίνει ότι δεν επαφίεται καν στη διακριτική ευχέρεια του γιατρού. Ακουμπάει ο υπέρηχος πάνω και το ηλεκτρομαγνητικό κύμα φτάνει 4,5 χιλιοστά στην επιδερμίδα, εκεί που μέχρι πρότινος έφτανε μόνο το νηστέρι του χειρουργού. Που σημαίνει τι, κυρία Καινούργιο? Ότι ξανακάνουμε, ξαναχτίζουμε, ξαναβιοδιαγείρουμε όλο το κολαγόνο και την ελαστίνη που ήταν στη σοφίτα ανενεργό και το ξαναφέρνουμε στο ρετυρέ της επιδερμίδας και στον καθρέφτη της κυρίας. Εντυπωσιακό, βιώσιμο, μόνιμο. Μέσα σε 2 με 3 εφαρμογές παίρνει αποτέλεσμα 100% χωρίς να χρειαστεί να το επαναλάβει. Που σημαίνει ότι είναι αυτόκλητη, αυτάρκης θεραπεία και γίνεται από την κορυφογραμμή των μαλλιών μέχρι το ύψος του ντεκολτέ. Προληπτικά εκεί που δεν έχουμε τίποτα, κατασταλτικά εκεί που έχουμε το πρόβλημά μας. Άρα, με την πρώτη κιόλας εφαρμογή, ούτε ενέσιμο είναι, ούτε θα πονέσετε, ούτε θα αλλοιώσετε τα χαρακτηριστικά σας. Έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Ναι, από την πρώτη εφαρμογή είναι στο 50% και το πιο εντυπωσιακό. Η γυναίκα του Κέσσαρα λέει να είναι τίμια, να φαίνεται τίμια όχι μόνο στον καθρέφτη και στην αίσθηση, αλλά και στην αφή της επιδερμίδας. Είναι εκπληκτική σαν θεραπεία και εντελώς ανώδυνη. Ελάτε τώρα, κάντε μου δώρο, κάντε μου δώρο, κάντε μου κάνα καλό δώρο. Πείτε παραπάνω από 30 σήμερα, γιατί θα πάρουν πάρα πολλές κυρίες. 50 θα τηλεφωνήσετε στην επόμενη μία ώρα. 2-10-80-10.000 τα τηλέφωνα των Dr. Brinu. Θα κερδίσετε ολοκληρωμένη θεραπεία, deep therapy. Είναι και για το λαιμό, κατάλληλη. Όλο το πρόσωπο, όλο το λαιμό, όλο το ντεκολτέ. Και είναι εκπληκτική για έναν λόγο και κλείνω, κυρία Καινούργιο. Γιατί ο πομπός ανίχνευσης υποδεικνύει μέσα στο ηλεκτρομαγνητικό πάνελ τι ένταση χρειάζεται η κυρία. Άρα είναι στοχευμένη, εξατομικευμένη και ξεχωριστή για κάθε περίπτωση. Πάρα πολύ ωραία. 2-10-80-10.000. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ για το να είστε καλά. Σας. Αγαπημένοι μου τηλεθεατές, τηλεφωνήστε τώρα. Άραξα λίγο. Γρηγόρη, έχουμε μία έκπληξη για σένα. Για μένα? Ναι, αμέσως μετά θα δεις. Κάτσε εκεί αναπαυτικά, σου έχετε μία έκπληξη. Πάμε.
Ξέρω, ναι. Στη Ζήνα είναι, απέναντι. Μάλιστα. Εγώ την είχα αφήσει για δουλειά. Την έχεις αφήσει για δουλειά στο ΠΟΕΜ, αλλά... Αλλά μου την έκανε και πήγε Ζήνα. Άντε να τελειώσουμε τώρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας, παιδιά, ευχαριστώ. Και εσάς, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, 10 παρα 10. Μεγάλο φιλί, ευχαριστούμε για όλα. Γεια σας. Γεια σας. Sex bomb, sex bomb.